είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πως κυρία Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου είναι στον αέρα, η οποία έκανε μία βοήθεια. Πριν ομιλήσει, να πω ότι πριν θα κάνω παρακαλώ στην κεντρική πολυθρόνα του καναλιού μία ειδική φωτογράφηση και θα κοινοποιηθεί μόνο αυτό. Λέω εντάξει, σέβομαι την καλεσμένη και να γελάει Μαρία. Μαρία, καλώς ήρθες. Γεια σου, Ηλία, μου τι κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Για διάφορα μοντάκια. Οπότε, να σου πω Μαρία, το Μαρία η Μαρίνα Σεραφιμίδου, ναι. Το Μαρία σου κάνει το ίδιο, δηλαδή την κολυμπήθρια ήταν Μαρία και Μαρίνα, ή εσύ το έβαλες μετά, πώς είναι αυτό το Μαρία. Οι περισσότεροι από το σχολείο με φωνάζανε Μαρίνα, Μαριάννα ουσιαστικά, και έτσι με ξέρανε όλοι Μαριάννα ή Μαρίνα. Το βαπτιστικό μου είναι Μαρία. Α, το βαπτιστικό Μαρίνα και εσύ επειδή ήταν έτσι. Επειδή με ξέρανε περισσότεροι. Ναι. Ωραία, ωραία. Ιστα αέρα λέει, καλησπέρα. Ναι, σωστά, συγγνώμη. Χρήστο Βασίλειο. Να είσαι καλά, Χρήστο. Λοιπόν, πολύ ωραία παιδιά. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι είμαστε εδώ με την. Να πάμε στον Γιώργο τον. Καλησπέρα, Ηλία, με την ωραία παρέα σου, Γιώργος Αντρικόπουλος. Γεια σου, Γιώργο Αντρικόπουλος. Έχουμε μια παρουσία ωραία γυναίκα, αλλά πάνω απ' όλα δεν μου λέει τίποτα η μορφή από τους καιρούς, είτε σε άντρα είτε γυναίκα, αν δεν είναι και εδώ. Έτσι, και πώς ξεκινάμε η υπογραφή, ότι είναι. Όλα είναι από εδώ. Έτσι. Όλα ξεκινά. Αλλά άνθρωπος που γράφει, δεν γίνεται να μην τον θεωρώ συγγενή και τον εκτιμώ. Εγώ ξεκινάω με το ότι για να έχει γράψει βιβλία, δεν λέω πως όλοι οι συγγραφείς και όλα, αλλά για να γράφει κάποιος είναι κάτι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαι και άνθρωπος που θέλω αυτά που ξέρω πάνω στην υγεία, στην ομορφιά, στην ολιστική αισθητική, που δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο το πρόσωπο μας, είναι και το από μέσα μας. Τι τρώμε, γιατί από μέσα θρέφεται. Σωστό, από μέσα κρύβονται όλα. Λοιπόν, εδώ είναι εξωτερικό, κοίτα πώς μας αγαπάνε. 0-0 σαν η Γερμανία. Βλέπεις, να το κάνει λοιπόν, γιατί είναι, ξέρεις, δίνουν παρόν ότι βλέπουν παντού. Παρακαλώ, ωραία, μπράβο, μπράβο μας, κάναμε international εκπομπή. Σωστά. Λοιπόν, και πάμε Λιβέρης. Ηλία, ξεκινήσαμε με τέτοια παρουσία, βλέπω να φουντώνει πάλι η πανδημία. Όχι ρε, η παρουσία είναι καλή. Δεν μπορώ να πάω. Σωστό. Και πάμε στο Βόδι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τον πειρακτή τη παρέα Άρχοντα Ηλία. Την καλησπέρα μου και στον υπόλοιπο παρέα και καλή εκπομπή. Να, ναι, και εγώ. Ωραία. Γεια σου, Βόδι μου. Και Μαρία, λοιπόν, σε Σεραφιμίδου, παιδιά, κουβεντούλα, αλλά Μαρία, αφού ξεκινήσαμε έτσι, να ξεκινήσουμε το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή με το βιβλίο να μου εξηγήσει. Τι είναι το καθένα, λοιπόν, να το δείξω και λίγο. Σου έχω, θα το δείξω, σου έχω τα δύο μου βιβλία και πάω για το τρίτο. Μπράβο. Το πρώτο που το δεν, πρώτο που δεν κυκλοφορεί πια είναι το μαγειρεύω καλλιτικά, βεβαίως. Παιδιά, κοιτάξτε, θα σχαθώ εγώ. Μας ενδιαφέρει η Μαρία που είναι καλεσμένη και το βιβλίο της. Και είναι το μαγειρεύω καλλιτικά της εκτός Παπαδόπουλος. Το έκανα και σχεδόν. Είναι και οι δύο οι τίτλοι δικοί μου. Πριν πάσα, μπράβο, πριν πάμε στο άλλο. Εδώ θα μας κουμφθεί. Μαγειρεύω καλλιτικά. Ναι. Είναι ένας τσελεμεντές, όπως το λέω εγώ, που έχει συνταγές για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας καλλιτικά. Εύκολα, γρήγορα, ποιοτικά, natural. Ναι. Ήδη φτιάχνω κι εγώ, έχω και τη δικιά μου σειρά Taylor Made που μπορούν να με βρουν και στο κανάλι μου, να το πούμε στο Μαρίνα Σεραφιμίδου στο YouTube. Βόηθα λίγο, σου παρακαλώ, που σε βρίσκουν, όπως θέλουν καλλιτικά, όπως λες, οτιδήποτε από αυτά τα οποία είναι φοιτητικά. Έχουμε και τα τηλέφωνά μου, βέβαια. Ωραία. Και στο κανάλι μου στο YouTube έχω πάρα πολλές εκπομπές και από τις εκπομπές που είχα πάει, που είχα περάσει από τη Μαρία την Μπεκατόρου, που ήμασταν 10 χρόνια μαζί στο Άρτη, από το 2003 μέχρι το 2013 που έφυγε πήγε στον Αντένα, με την Φέις Κορδά, με την Ελένη Μενεγάκη, με τώρα με το Πάμε το Ανάη, με την Γιωργαντά, με την Νατέλια την Γερμανού. Μπράβο. Όλα αυτά. Έχει κάνει πολύ πολλά. Είναι. Με τη Φρίνη Τσάκωνα στο Μπουσκάι. Τηλεόραση αρκετά. Ναι, μου αρέσει η τηλεόραση. Σε αρέσει. Γιατί βλέπει ο κόσμος και καλά και με τις. Λίγο με την καραντίνα μας χάλασε γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Λογικό. Και γιατί μου αρέσει αυτά που ξέρω να τα δίνω. Να τα μεταφέρει, τις γνώσεις. Να τα δίνει. Να μοιράζεται. Σωστό. Πολύ ωραία, παιδιά. Το πρώτο, λοιπόν, μαγειρεύω καλλιτικά. Το οποίο έχει μέσα μόνο συνταγές. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι στο φίλο σου έχει μόνο συνταγές. Αλλά για όλη την οικογένεια.
Δηλαδή το, τη μητέρα, το παιδί, τη γυναίκα, τη μέλουσα μαμά, τον άντρα. Ναι, σου πω τώρα. Έχεις και τι είναι. Είναι συνταγές ομορφιάς για το καθένα. Έτσι, αυτό είναι. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Όχι, εδώ, μπορεί να φτιάξει στο δεύτερο θα σου πω. Αχα, γιατί βλέπω εδώ μάσκες, βλέπω πρόσωπο, βλέπω... Μπράβο, βλέπω τα πάντα εδώ πέρα. Ναι, από σαμπουάν μέχρι τα... Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Πολύ ωραίο. Το οποίο βγήκε μαλιά, δύο φορές, μαλλιά, το οποίο βγήκε δύο φορές και τώρα υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όποιος το θέλει να το έχει. Ωραία. Γιατί θα βγει και το νούμερο 2. Αχα, αυτό είναι που λες προετοιμάζεις το 3. Ναι. Το 3, μπράβο. Το 3, μαγειρεύω καλλιτικά λοιπόν, παιδιά. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό που λέει. Και θέλω να μου πεις λίγο στην ομορφιά. Στην ομορφιά, ναι. Μπορεί κανείς να την φτιάξει την ομορφιά, με ποια έννοια. Δηλαδή, και ωραίος να είσαι ωραία, ναι. Θέλει και αυτό συντήρηση, έτσι. Ναι, και θέλει και μυαλό. Θέλει και μυαλό, έτσι. Ναι, θέλει. Πώς το εννοείς να μου εξηγήσεις, δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Τα πάντα ξεκινάνε από το μυαλό, από το πώς θα πλασάρεις τον εαυτό σου, από το τι θα βάλεις. Είναι, δηλαδή, το πώς θα ερωτευτείς, το πώς θα κινηθείς. Εντολή δίνει ο εγκέφαλος και το μυαλό. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ όμορφοι και όμως δεν έχουν κάνει ούτε την καριέρα που θα τους άξιζε, εντάξει, ή έχουν μια καταπληκτική φωνή, αλλά πάντα πρέπει... νομίζω είναι και στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Είτε εκπέμπει και από εκεί, είναι... Ναι. Ακόμη και το αστέρι του μεταφέρει. Α, καλά, αυτό ναι. Ναι, αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Ναι, σωστά, έτσι λέμε. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Νίκο. Καλησπέρα, καλή κοπή να έχετε ηλία. Γεια σου, Νίκο Χατζή. Γεια σας, παιδιά. Μανουήλ, και έχουμε το Λιβέρι. Μαρία, Μαρίνα, τι ωραία ακούετε. Αγαπητή μας συγγραφέα, σήμερα έχουμε στο ΣΟΚ την πιο γλυκιά παρέα. Τέλεια. Ωραία. Και έχουμε και την Αρκαδία. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλή εκπομπή. Την N2. Γεια σου, Αρκαδία. Λοιπόν, τέλεια, ξεκινήσαμε τέλεια. Λοιπόν με το βιβλίο αυτό. Mm-hmm. Και τώρα να πάμε στο δεύτερο σου. Στο δεύτερο να πιάσουμε πέντε για όλα τα διάφορα θέματα. Κυκλοφορία τη εκδόση Παπαδόπουλο, που mm-hmm. είναι το Ώρα να λάμψεις. Εγώ σε μένα. Γιατί είσαι καλεσμένη. Προσέξτε. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Μου αρέσει και το εξώφυλλο. Δεν είναι πολύ ωραίο. Θα έχει βάλει τον εαυτό καλά, έχει κάνει. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο και είναι, ώρα να λάμψεις. Αυτό ωραία, λοιπόν το βιβλίο έχει μέσα και συνταγής μαγειρικής, mm-hmm. γιατί όπως είπαμε από μέσα τρέφεται η ομορφιά. Δεν είναι μόνο το ότι θα βάλουμε στο πρόσωπο. Ή με θα... τη συντηρούμε το με... σώμα. Μπράβο μας. Λοιπόν, ναι. Πρέπει δηλαδή να τρώμε και να τρώμε μεσογειακά. Δεν έχω βάλει ξενόφερτα προϊόντα. Που για να τα βρεις πρέπει να τα κάνεις παραγγελία, αν και πολλά είναι ήδη. Mm-hmm. Αυτό έχει βγει πριν 2 χρόνια. Κυκλοφορεί ακόμα, υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά σου δίνει συνταγές, για το πώς να, να κάνει, δηλαδή πώς ας πούμε αν έχεις κάποιο πρόβλημα... Συμβουλές μυστικά, συνταγές για υγεία, ομορφιά, δηλαδή το κάθε τι, ναι. Το έχει σχέση με, το, με την εξωτερική εμφάνιση. Αλλά από τόσο... Τρώγοντας πράγματα, τρώγοντας ομορφιά, να το πω εγώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως έχω βάλει. Ανάλογα θέλω να πεις τα φαγητά που τρώμε, βγαίνει και τι σημαίνει στο μυαλό. Ναι, δηλαδή, έχω βάλει και στοχευμένα πράγματα. Δηλαδή, έχω βγάλει κάτι να σου πω. Ναι, ναι. Έχω βγάλει και εκτός από ότι λέω πολλά μεσογειακά προϊόντα που κυκλοφορούν και τι κάνουν, και έχω βάλει και το τι κάνει, γιατί π.χ. το τζίτζερ για την απώλεια βάρους. Έχω βάλει τροφίμα ρόφιμα με τζίτζερ. Έχω Μπράβο. Βάλει γιατί να το καταναλώνετε και βέβαια συνταγές ομορφιάς. Ναι. Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μετά έχει διατροφή συνταγές μαγειρικής με στόχο. Δηλαδή, τρώγοντας ομορφιά. Ναι. Πώς μπορούμε δηλαδή, τι να κάνουμε. Τι είναι αυτά τα φαγητά, θέλω να πεις, που βοηθάνε. Ναι. Πώς εμπεριστούμε πριν για το δέρμα. Για το δέρμα μας, ναι. Για το αυτό, αλλά από μέσα προς τα έξω. Ναι, σωστά, έτσι. σωστά. Όπως είναι το ελαιόλαδο. Είναι ίδιες που λέει, είμαστε λέω ότι τρώμε. Ναι, άμπραβο, αυτό είναι. Πέρα από το ότι σκεφτόμαστε την ισορροπία μας. Σωστό. Πάνω σπαγω εδώ προς καλησπέρα, φίλε Λιάκο. Στην γλυκιά καλεσμένη σου και σε όλα τα παιδιά. Ο Χριστός Ανέστη, αυτός ο Κύριος πάνω. Με υγεία, ναι, αγάπη και ειρήνη. Και το τελευταίο. Το βλέπω πολύ χλωμό από εδώ και πέρα σχετικά με την ειρήνη. Σωστά. Καλά, λοιπόν. Λίγο, ναι. Θέλουμε να είμαστε. Πολύ δυνατό αυτό. Πολύ δυνατό. Χαμηλώστε λίγο. Ναι. Πολύ δυνατό, παιδιά. Ναι, δεν μας επηρεάζει. Λοιπόν, πάμε στην Βάσο την. Όχι, πάμε στον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Καλή εκπομπή, Ηλία, και στην όμορφη παρέα σου.
Γεια σου Κώστα μου, ενώ η Βάση με συνέδει. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ηλία, με την υπερκαλεσμένη σου να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Φωνάρα η Βάση με συνέδει. Ναι, Ελίστα, ναι, μεγάλο, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο δρόμο. Βάσο. Γεια σου, Βάσο, γεια σου, Βάσο. Λοιπόν, Λιβέρια, ένα βιβλίο ομορφιάς δώρο για την Ηλία και από κάτω υπογραφή Σεραφημίδου Μαρία. Λοιπόν, να σου πω Μαρία μου, ναι. Τα κλείνουμε τα βιβλία, ναι. Αυτά τα δύο που είπα μαγειρεύω καλλιτικά, mm-hmm. Ώρα να λάψεις και περιμένεις το πάμε, νούμερο 2, μαγειρεύω καλλιτικά νούμερο 2. Ναι. Βάλτε το και στη θέση σου παρακαλώ πολύ και ερχόμαστε τώρα στην κουβεντούλα. Βεβαίως. Τι είναι τελικά αυτό που είναι ομορφιά? Είναι κάτι το οποίο είναι και το έχουμε πάνω μας σαν συστατικό γράμμα, γιατί η ομορφιά και εμφάνιση παιδιά είναι ένα συστατικό γράμμα. Πραγματικά είναι ωραίο. Πας κάπου και λες, ναι, μέχρι να ανοίξει το στόμα σου, μέχρι να πιστικά και να δει ο άλλος, ναι, να πεις, μπορεί να εμφάνιση, δεν μου λέει τίποτα. Ναι, ναι, είναι αλλά, εντύπωση. Αλλά ρε Μαρία, εσύ όπως έχεις ψαχτεί τώρα και στα μπλιά και τέτοια, συγκυρείται αυτό με τι και τι πιστεύεις ότι μπορεί να συγκυρεί. Όπως και... Δηλαδή δεν είναι μόνο εμφάνιση. Τι κάνει μετά ο άνθρωπος, η γενιά ήταν ένα παιδάκι, πάνω κόπλο. Τι κάνει μετά συνέχεια, δηλαδή, τι είναι αυτά που μπορεί να τα συγκυρεί το μυαλό, λες. Κοίταξε, έχουν αλλάξει και οι εποχές. Τώρα τα παιδιά γεννιούνται και το ξέρεις και εσύ, γιατί έχεις και παιδιά, και μικρό και μεγάλο. Ξέρεις ότι τα πάντα είναι ότι η εποχή αλλάζει. Πάμε πολύ γρήγορα μπροστά. Τα παιδιά ξυπνάνε πολύ πιο εύκολα. Πολύ. Τα 7-8 είναι σαν 15 άρχοντα. Είδες. 15 έχουν 16. Το ίντερνετ και σωστό. Αυτό. Εάν ψαχτούν λίγο και βοηθήσουν και οι γονείς σε αυτό το θέμα, να έχουν καλές δηλαδή, κατευθυντήριες, θα μπορούσαν να πω ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και η γενιά, αν το πω και έτσι, και επειδή ασχολούμαι και έχω ένα χόμπι με την αστρολογία, η γενιά που θα κάνει την αλλαγή είναι η γενιά του 96 και μετά. Έτσι λες, ε. Ναι. Δηλαδή θέλω να πεις τα 20 χρόνια σήμερα. Όχι το 1996. Άρα το 2000. Άρα το 2020 χρόνια σήμερα. Ναι, το 2020 χρόνια, αλλά από το 96 και μετά, που είναι λίγο πιο μεγάλα. Σωστό. Και μεγαλώνει. Είναι 21-25. Το 96 είναι 26. Θα... Είναι 2 και 4, 6. Από το 96, 2 και 4, 6, 26. Ναι, 26. Ναι. Τα παιδιά, δηλαδή, αυτής της δεκαετίας, mm-hmm. θα κάνουν πραγματικά την αλλαγή στο... Έτσι πιστεύεις. Ναι. Μακάρι. Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Ναι, ναι. Να σου πω, να κάνω μια διακοπούλα για να πω για ένα μαγαζί καινούριο που έτσι είχα τη χαρά να το δω. Το φίλο μας, τον Χρήστο, τον Πακογιάννη, παιδιά, ένα εκπληκτικό μαγαζί. Μία εκκλησία είναι στην Ελλάδα που λέγεται Άγιος Νίλος. Και είναι στην καλή πόλη του Πειραιά. Δίπλα από τον ξέρω, Άγιο Νίλο. Ξέρω, το ξέρω τον Άγιο Νίλο. Λίμωνο και. Δίπλα λοιπόν από τον Άγιο Νίλο, έφτιαξε ένα μαγαζί αυτός ο εκλεκτός άνθρωπος, Ρόδων του Νίλου. Και έχει τα πάντα ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Λοιπόν, και... Φαγητό είναι αυτό. Φαγητό από. Ψησταριές τα πάντα ό,τι θέλει, να, από εδώ, να αυτό, με, πολύ, με πολύ κόσμο έτσι εξυπηρετικό μέσα, mm. ο επικύριο ο Χρήστος, ευγενέστατος άνθρωπος, και να το φέρουμε κουβέντα λοιπόν το Ρόδον του Νείλου. Αλλά να σου πω, είναι μοναδική την εκκλησία, το ξέρεις, δεν υπάρχει άλλη Άγιος Νείλος. Όχι. Μόνο στην Ελλάδα, μία μόνο. Ναι, και εγώ έλεγα πού είναι, πού είναι, δεν που πήρε. Το ξέρω. Έτσι, ε. Το ξέρω, έμενα στον Πειραιά. Αχα, εκεί λοιπόν δίπλα, εδώ είναι η εκκλησία και δεξιά στα 50 μέτρα είναι αυτό το ωραίο μαγαζί, λοιπόν παιδιά, του Ρόδον του Νείλου. Που έχει τα πάντα. Μπράβο. Και μουσική live βέβαια μέσα και τα πάντα. Ωραία. Και πάμε λοιπόν τώρα στον, μισό λεπτό παιδιά, σε όλη τη Μαρία και μετά πάμε στην Κουδημή, μην παρεξηγείς. Όχι, δεν παρεξηγείς. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα τη Χρυσάκη. Τη Χρυσάκη. Χρυσάκη, η οποία γράφει ωραία ποίηματα. Καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου, φίλε μου Ηλία. Υγεία και αγάπη εύχομαι. Καλοτάξι. Ευχαριστώ. Αστρώμη και λίγη πνευματική. Μισό λεπτό. Τροφή και αγάπη. Πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό. Μας έδωσε έτσι μια. Μένα μου έδωσε πολύ ωραία έτσι, ατάκα να πω ότι. Τελικά, όταν γίνεται κάτι με αγάπη, πετυχαίνει. Είτε είναι φαγητό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείς να έχεις την ίδια συνταγή και να τη φτιάξουν τρεις γυναίκες. Mm-hmm. Είναι στο mm-hmm. χέρι, είναι στην αγάπη του φαγητού που θα δει, γιατί το κάνεις, πώς το κάνεις, η όρεξη που βάζεις, ακόμα και να φυτέψεις ένα λουλούδι, μπορεί να το φυτέψεις εσύ και να μου λέω εσύ. Πιστεύω, έχεις δίκιο. Ότι γίνεται με αγάπη, περνάει. Περνάει. Mm. Δηλαδή και αυτό που κάνουμε, που εσύ το αγαπάς, mm. που εσύ το έχεις
τόσα χρόνια που το κάνεις, περνάει στον άλλον και γι' αυτό έχεις και τόσους ακολούθους. Σωστό, σωστό, γιατί μπορεί να είναι κάτι να κάνει κάποιος ο οποίος ούτε με αγάπη να μπορεί δεν να βγαίνει μιζέρια εναντίον στον κόσμο σαν να κατεβαίνει κύματα αόρατα. Ναι, σε καταλαβαίνω πώς το πεις. Έχεις δίκιο, μ' αρέσει να θες όλα ιδέα. Τα πάντα είναι ενέργεια και όταν δίνουμε ενέργεια αγάπης, είναι όχι υποκριτική αγάπη. Ναι, ψεύτικα η τελειά, έχεις δίκιο. Αυτή ήταν αληθινή. Αληθινή αγάπη. Σωστό, σωστό. Λοιπόν και πάμε στον Νικόλαος Τζίκας. Και έχουμε καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχετε Ηλία. Να είσαι καλά, Νίκο. Και να έχουμε τη Γεωργία από την ΚΟ. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Γεωργία μου. Και μετά τη Γεωργία από την ΚΟ έχουμε τον Κώστα Λιναράκη από την Ερωτική Άβρα. Πάντα έχουμε εμείς εδώ κανένα Ερωτική Άβρα. Έτσι και όταν είμαι και μια κυρία και ωραία καλεσμένη και με τέτοια χρώματα, ήρθε και λέω ούτε να τη σιγά πει, λέω. Γιατί έλεγα, δεν την γνώριζα και πολύ, έλεγα μην τη πω. Με γνώριζε, αλλά δεν είχαμε κάτι. Δεν είχαμε μέσα από εκεί. Και λέω τώρα τι να πω. Και ήρθε ιδανικά ντυμένη για ένα διαδικτυακό. Για να φέρω την άνοιξη. Τελείως. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, μετά τον Κώστα από την Κόρινθο, πάμε Μαρία. Τα σημερινά παιδιά διατροφή δεν κάνουν. Αρχίζουν, βάζουν κιλά και δύσκολα τα χάνουν. Ναι. Καλό, καλά λέω. Ξέρεις κάτι, ναι, σαν μαντινάδα είναι. Ναι. θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Έχουμε. Εγώ γι' αυτό στο βιβλίο μου τώρα να λάμψεις έβαλα μόνο ελληνικά προϊόντα και μόνο μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Γιατί ενώ λατρεύω την σαν χώρα την Αμερική και δεν τη θέλουν πολύ και όλα λένε κι όμως ό,τι έχει έρθει από εκεί έχει έρθει και έχει μείνει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Με χρονοκαθυστέρηση. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ξυλοσκουπίδια που τρώνε τα παιδιά, είναι όμως και μια βάση, εκεί να πει ο γονιός, εντάξει, έχουν και μια επιρροή από το περιβάλλον, όχι μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί, δηλαδή, άμα εμένα η μητέρα μου, να φανταστείς, κοκακόλα αλλαντικά, έφαγα στα 18 χρόνια πρώτη φορά. Δεν είχαμε στο σπίτι τίποτα τέτοιο, γιατί ήξερε. Σήμερα τα κρατάς τα παιδιά, όχι ότι είσαι μικρή ακόμη, αλλά τι. Κρατάς τα παιδιά να μην πάνε. Τι να πω. Υπάρχει. Θα σκοτώνεσαι κάθε δύο λεπτά. Όχι, να μην σκοτώνεσαι, να μην τους το περάσεις. Να μην το έχεις. Να μην το βλέπει μπροστά, θέλω να πεις. Όχι να μην το βλέπει μπροστά. Να τρώνε λίγο από όλα ισορροπημένα. Ναι. Και εγώ θα φάω κάτι πιο έτσι καμιά φορά. Αρκεί να μην είναι αυτή η διατροφή και μόνο. Ναι. Έτσι, να μην είναι μόνο τα σκουπίδια, να ξέρουν. Και με μια καλή αγωγή από το σπίτι, από μικρά. Νομίζω γίνεται αυτό. Ναι. Γίνεται. Λοιπόν, Φώτης Κορδάτος, όχι, μην μου θυμίσετε Λιάγκα και Μενεγάκη, τους είχα συμμαθητές σε δημοτικό και γυμνάσιο, στον Κολονό, βοήθεια εκεί, διαχειριστά. όχι, εντάξει, καλοπρόεδρε τα ζω, γιατί και αυτό που λες τώρα εσύ, που είστε μαθητές, πετυχημένοι, είναι και Μενεγάκη, και τα παιδιά όλα. Σωστά, Νίκος Ατζημιναήλ, πολύ ωραία, και εννοεί βάση μήνα. Καλησπέρα, φίλε μου. Όντως, όταν γίνεται κάτι με αγάπη, γίνεται όμορφο. Συγχαρητήρια στην όμορφη κυρία. Φιλάκια, ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και μετά τη βάση του μήνα, Ολιβέρης, Μαρία, ο θυροειδής ποιες βιταμίνες θέλει και πώς τον καταπολεμούν για να έχει εμφανή ωφέλη. Καταρχήν, πολλά πράγματα. Όλα βέβαια είναι σωματοποιημένες σε σκέψεις και το έχει πει και ο Ιπποκράτης αυτό, έτσι. Γιατί στηρίζονται στα αυτοάνωσα όλα, ακόμα και ο καρκίνος που λένε αυτοάνωσο είναι. Mm-hmm. Όταν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο, εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε την ιατρική, βοηθώντας βέβαια πάντα με μια ισορροπημένη διατροφή. Έτσι, το ελαιόλαδο, λίγα, εξαρτάται και τη μορφή του θυροειδή, τα φάρμακα μας να τα παίρνουμε, μας τα έχει δώσει ο γιατρός, γιατί διαφορετικά δεν ρυθμίζεται από τη στιγμή. Αν το κάνουμε σαν πρόληψη, μπορούμε να βρούμε τροφές που βοηθούν στην καλή λειτουργία του θυροειδούς. Αλλά ποιος το κάνει αυτό. Είναι η σωματοποίηση. Το ένα πολύ σοφό, οι πρώτες σου λέξεις, ότι οι σκέψεις μας είναι ότι παθαίνουν. Α, ναι, όλα. Πολύ σωστό αυτό που λες. Γιατί βλέπεις την άλλη και λέει εγώ τι παθαίνω ή ο άλλος. Και δεν ξέρει πως αυτό το υπερβολικό που είναι, πώς θα σε αγγίσω, πώς θα σε σκοτώσω, πώς θα βγαίνω στον εαυτό σου, ρε άνθρωπο. Και δυστυχώς οι σκέψεις μας, επειδή είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, είναι περισσότερο μίζερες, είναι περισσότερο να το πω. Πολλοί άνθρωποι ζουν και με χάπια. Πώς θα το πω, η κατάθλιψη έχει χτυπήσει
παγκοσμίως κόκκινο. Αυτό ο αιώνας τελικά που να ξέρουμε τι θα μας φέρει, μας έφερε αυτή την αρρώστια τα τρία που είναι φοβερά με οποιαδήποτε συνέχεια ο θεοβοηθός, μας έφερε ένα πόλεμο τώρα, γι' αυτό ξέρουμε πως ο 21ος αιώνας θα είναι των ψυχοφαρμάκων. Ξεκινώντας από εκεί που είναι η βάση του κακού που ξεκινάνε, χωρίς να λέω τους πολίτες της Αμερικής, τον τρόπο ζωής της δυτικής σκέψης και δυτικής, του δυτικού δρόμου που ακολουθούμε. Καπιταλιστικό, τα πάντα, είμαστε μάγια και τελικά βγαίνει μόνο εναντίον. Και πού? Στα ψυχολογικά. Μπορώ να πω ότι ζήσαμε πολύ ωραία χρόνια πριν και την περασμένο, τον περασμένο αιώνα. Τώρα είναι η στιγμή να ζήσουμε αυτά. Τέλος πάντων, οι οχτώπληγες, εγώ λέω, του φαράω. Μακάρι να σταματάμε να μην έχουμε συνέχεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε, να μοιραζόμαστε, να έχουμε φίλους καλούς, να μην έχουμε, να μην είμαστε μόνοι μας, να μην περνάμε, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό που είναι, ότι είναι μόνοι τους και το βιώνουν και πολύ άσχημα. Οπότε, άμα μπορούμε και να βοηθάμε, εγώ πάντα βοηθάω και πάντα ακούω και πάντα υποστηρίζω και να με πάρουν στο τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένα θέμα, μπορώ να τους πω μία κουβέντα ή να πω κάτι άλλο, τέλος πάντων, που θα μπορεί να τους βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Και ξέρεις κάτι, να ακούμε. Ναι. Είναι πολύ βασικό να ακούμε και όχι να μιλάμε. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λες, Μαρία, το ότι συμβαίνει και ποιο είναι αποτέλεσμα, πως πράγματι δεν ακούμε, πώς το καταλαβαίνουμε. Κάνε μία κοινοποίηση. Οι άνθρωποι, κάνεις κοινοποίηση και μου κάνει εντύπωση να σου βάλουν ή τέλειο ή να σου γράψουν κάτι μια μέρα, μην πω τώρα παράδειγμα και καθώς σου κάτι έτσι εδώ μέσα. Δεν έχουν διαβάσει το κείμενο, ρε άνθρωποι. Διάβαζε τι διαλογράφει, ρε εσύ. Δεν ακούμε. Γιατί? Δεν ακούμε, δεν διαβάζουν. Για το διάβασμα, στην περίπτωση του ίντερνετ, είναι αυτό που είπες, γι' αυτό το οποίο σε ακούγεται. Δηλαδή, όταν γράφουμε, πάνε πριν προσέχουμε τον άλλο. Εδώ μιλάνε και δεν ακούμε τον άλλο. Ναι, όχι, γιατί θέλουμε να ακουστούμε εμείς. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι, ναι. Πρέπει να ακούμε. Πολλές φορές το κάνω και εγώ αυτό. Θέλω να πω την. Και μου λένε, περίμενε να τελειώσω. Αλλά επειδή εκείνη τη στιγμή μου έρχεται και λέω. Τι θέλω να πει. Τι θέλω να πει, θα το ξεχάσω μετά, τι θέλω να πω. Αλλά εντάξει. Γράφω. Τα γράφω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Καλησπέρα. Περίμενε ότι έχουμε τη Στεφανία που την είχαμε πριν 10 μέρες καλεσμένη εδώ, του πρώην διαπλησματική σύμβουλο του Παχατουρίδη, του Δημάρχου. Και είναι η Στεφανία, η μορφωνή, σωστά. Ναι, καλησπέρα και σένα και στην ωραία κυρία Ηλία μου. Να είσαι καλά, Στεφανία μου. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στο βόλιο. Και εγώ καλοπροαίρετα το λέω τι μου λέω, είμαι. Μην ξεχνά το λοκομείο με την καλή έννοια. Με έβγαλε ο καθένα. Να είσαι καλά, Φωτίνη. Και πάμε στο λέω. Σήμερα εδώ στην εκπομπή, χάρη σε σένα, Ηλία, θα αρχίσουν όλη η διατροφή σε Σεραφιμίδου Μαρία. Βεβαίως, λοιπόν, ό,τι θέλετε. Να σου πω τώρα, Μαρία, κάτι άλλο. Είπες πριν τηλέφωνο. Τι κάνουμε που μπορεί να έχουμε μια επαφή μαζί σου πέρα. Έχουμε το διαδίκτυο. Αν δεν ξεπερνάμε τώρα, αν δεν ξέρω κατά πόσο εσύ με έχει δεχτεί, έχει εμφωτικό σου. Κανονικά, εάν. Κανονικά θα έπρεπε να κάνω το. Δεν πειράζει, ναι. Δεν πειράζει. Μπορούν να, όμως, ότι... να με βρουν στα social media. Και... έχω και τη σελίδα μου στο Facebook, το μαγειρεύω. Και παντούσε εγώ ετικέτα ό,τι έχω φτιάξει. Βεβαίω. Και ό,τι θέλουν να και μου πούνε. Και ωραία. Να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Και... πολύ ωραία. Ωραία. Στο κανάλι στο YouTube. Ωραία. Μόνο που εγώ άρχοντα, μια ηλιβέλη μοιάζω με τον Αβελίξ, με λέει λίγο να μοιάζω με τον Σάρα. Λοιπόν, μετά το φόντο λοιπόν έμεινε στο. Μισό να δούμε τι είναι αυτό, παιδιά. Ο Γιάννης. Γιάννης Τιφώνη. Ο Τιφώνης. Διφωνής. Γιάννη, I love you. Γεια σου, Γιάννη. Φίλος, φίλος. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άρα ο Γιάννης μήπως παρακολουθεί από το προφίλ της Μαρίας. Δεν ξέρω. Γιάννη, γράψε μας. Με ενδιαφέρει αυτό που προφίλ της Μαρία. Λοιπόν, και πάμε πάνω στο Παδόπουλος. Αν επιτρέπετε το να γίνει κάποιος μια... το να πίνει κάποιος μια κουταλιά λάδι κάθε πρωί, ναι, που κάνει καλό ανεξαρτήτου ηλικίας. Ναι, κάνει καλό. Το λάδι τώρα μην πούμε ότι είναι... φάρμακο είναι, δεν είναι... ακριβώς, το ελαιόλαδο είναι φάρμακο. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες τάσεις παροδικά που είναι, ας πούμε, το coconut oil που... αλλά σαν το λάδι ελιάς, γιατί δεν το έχουν όλοι οι λαοί. Δεν μπορούν όλοι να έχουν ελαιόδετρα, οπότε χρησιμοποιούν το... από το κρέας, αυτό το λαρδί που λέμε, τα βούτυρα, τα διάφορα, ναι. Τα διάφορα, λοιπόν. Δεν είμαι σωστό γιατί είναι, όχι είναι του κρέατος, αυτό είναι κρέας άλλο. Ας το πούμε σαν άλλο κρέας. Τι άλλο κρέας. Ας το πούμε. Ούτε εναλλακτικό. Καλέ, η σόγια είναι φασόλι. Φασόλι.
Και γίνεται, ναι. Και το κάνουν, εγώ πίνω γάλα σόγιας, ναι. Γιατί έχω κόψει και τα γαλακτοκομικά εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Δεν με ενοχλούν, απλώς δεν μου χρειάζονται και το ασβέστιο που παίρνω, το παίρνω από κάποιο γιαούρτι π.χ. που θα φάω. Αυτά. Έτσι λες, ναι. Σόγια θέλω να πεις. Είναι φασόλι. Τι αντικαταστήν δηλαδή. Η σόγια έχει πρωτεΐνες, φυτικές πρωτεΐνες, ναι. Όπως έχουν και πολλά άλλα. Έχουν φυτικές πρωτεΐνες. Τα όσπρια με μαύρο ρύζι, mm-hmm. έχουν, αν το μαγειρέψουμε μαζί και κάνουμε μια, ας πούμε, φακοσαλάτα με ρύζι, mm-hmm. ή ρεβίθια με ρύζι, έχουμε τη διατροφική αλυσίδα, mm-hmm. που έχει όλη την πρωτεϊνική αλυσίδα. Ναι. Ναι. Τα διάφορα μαζί θες να πεις. Ναι. Βέβαια και μόνο το καθένα από αυτά έχει για να λες το τι έχει μαζί. Όλα εν σοφία επίησεν και ισορροπία ο Θεός. Έτσι δεν λέμε. Όλες οι τροφές έχουν και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και βιταμίνες και τα λοιπά. Όλα, και όλα. Αλλά είναι πιο πολύ πιο ενισχυμένα προς τις πρωτεΐνες, αλλά είναι πιο υδατάνθρακες. Ναι. Αλλά όλα, ναι. έχουν αυτό. Ναι. Έχουν, δηλαδή και η πατάτα θα έχει λίγο πρωτεΐνη, λιγότερη αυτό. Το κρέας έχει πολύ πρωτεΐνη, mm-hmm. και λιγότερες υδατάνθρακες. Mm-hmm. Να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε ότι δεν τρώνε λίπος, το έχουν καταργήσει τελείως κτλ. Ή δεν τρώνε αυτό. Οι βιταμίνες είναι δύο ειδών. Οι λιποδιαλυτές, mm-hmm. βιταμίνες που χρειάζεται να έχουν, που διαλύονται μέσα από το φαγητό που τρώμε και γι' αυτό τις πίνουμε όταν τρώμε, για να έχει και λίγο λάδι, γιατί μέσα από εκεί πάνε στο σώμα μας και διοχετεύονται και μας κάνουν καλό. Mm-hmm. Και οι υδατοδιαλυτές, mm-hmm. που εκεί, όπως είναι και η βιταμίνη C, το πίνουμε με νερό, δεν χρειάζεται να έχουμε φάει, το πίνουμε και από το πρωί. Μόνο που χρειάζεται να ξέρουμε καλά brands, που λέει καλές, που να έχουμε μία διάσπαση στον οργανισμό μας και όχι να πηγαίνουμε κατευθείαν στην τουαλέτα και να φεύγουν από τον οργανισμό μας. Οπότε χρειαζόμαστε και το λίπος, δηλαδή και το λάδι, ένα καλό βούτυρο που μπορεί να είναι, mm-hmm. να μην πω τώρα και όνομα, αλλά με μέτρο. Mm-hmm. Ακόμα και το λάδι με μέτρο. Και θα επανέλθω για το πρωινό, που είναι ένα πολύ καλό αποτοξινωτικό που ο μπαμπάς μου το έκανε και για 30 χρόνια συνέχεια. Mm-hmm. Και το κάνω και εγώ. Εγώ το εναλλάσσω και με το μιλόξιδο. Σε μια μεγάλη κούπα, έτσι, χλιαρό νερό, mm-hmm. μία κουταλιά της σούπας μιλόξιδο, mm-hmm. το ανακατεύουμε και το πίνουμε με άδειο στομάχι. Αλλά πιο μιλόξιδο. Όχι το φιλτραρισμένο, αυτό που λέει το μάνα, που έχει μέσα, είναι λίγο κατακάθι και το κάνεις έτσι και κουνιέται αυτό μέσα. Μήλο με ξύδι είναι αυτό. Βγαίνει από το μήλο, είναι ξινό, αλλά από ξινό μήλο. Αλλά έχει μέσα αυτό το μάνα που λέμε, που είναι σαν την πιτιά κατά κάποιον τρόπο, που καθαρίζει και βάζει στον οργανισμό μας τα καλά προβιωτικά. Γιατί το λέω αυτό, σε έχω πάρει μονότερμα τώρα. Όχι, ενδιαφέρονται να τα λες εσύ, αλλά είμαι. Λοιπόν, σύνταξη. Γιατί τα καλά προβιωτικά που μπορούμε να τα πάρουμε και από το φαρμακείο, που είναι η χλωρίδα, η καλή χλωρίδα του γαστρεντερολογικού μας. Γιατί ο εγκέφαλός μας είναι μόνο εδώ, όχι, είναι και εδώ. Είναι το γαστρεντερολογικό μας, είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας. Οπότε όταν έχουμε καλά αυτό, έχουμε καλό και αυτό. Δεν παθαίνουμε διάφορα πράγματα. Άρα πρέπει να πίνουμε και τα προβιωτικά μας, να τα τρώμε τα προβιωτικά μας, καθαρά, ωραία, και αν χρειαστεί να πάρουμε και συμπλήρωμα, παίρνουμε και συμπλήρωμα. Ναι. Και κάνει και αποτοξίνωση. Και συνήθως είναι καλύτερο πέρα το συμπλήρωμα, αν είναι το συμπλήρωμα, πώς ξέρουμε, αφού γίνουν εξετάσεις, λες, στα συμπληρώματα ή λες δεν πάνε χαμένα και τα συμπληρώματα. Κοίταξε, μπορείς να κάνεις και αυτό, να πεις ότι εγώ θέλω να δω τη βιταμίνη B, την B12 που είναι για μας τις γυναίκες πολύ σημαντικό, τη C μου, μπορείς να παρακάνεις ένα βιταμίνο διάγραμμα, πώς mm-hmm. είσαι. Και θα πω ότι, εντάξει, μία βιταμίνη C, επειδή δεν τη βγάζει το σώμα μας, δηλαδή κάθε μέρα τη χρειάζεται, δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό, mm-hmm. μπορούμε να την παίρνουμε. Αρκεί να είναι καλό αυτό που θα πάρουμε και να μην πάμε στην τουαλέτα κατευθείαν και φύγει. Ωραία. Μαρία μου, πολύ ωραία. Μισό τώρα να κάνω λοιπόν ένα σχόλιο. Εγώ να πω για το Κόρτε Καφέ Δικαστήριο Κλαμπ εκεί στο Μπουρνάζι, του Δημήτρη του Μόσου, το φοβερό μαγαζί Δικαστήριο Κλαμπ, 2 live βραδιές με φοβερά ονόματα. Τις άλλες βραδιές εκεί φοβερή τη Τζέο με τα ο Γρηγόρης και ο
Φάνης Βοή. Η Φανή μας το πρωί το καφέ, κόρτε μαζί με ό,τι γευματάκια μέχρι το βράδυ και δικαστήριο τη νύχτα. Αυτά δύο μαγαζιά, Αγίας Παρασκευής 64 για τον Δημήτρη, τον Μόσχο και όλα τα ευγενικά παιδιά εκεί. Και να πω για το ταξιάρι του Στεριού, το φίλο μας, σε 2-3 μαγαζιά γύρω στους Αναργύρους, τώρα αρχίσανε και ήλιον, αρχίσανε καλοκαίρια με γυαλιά ηλίου, οπτικά πάντοτε βέβαια, προβληματική επαφή, ό,τι χρειάζεται, ταξιάρκης Στεργίου στα 2-3 αυτά μαγαζιά. Και θα πω και για το φίλο τον Τάκη Μητρόπουλο, Hyundai. Ένα μεγάλο όνομα Hyundai. Το πρώτο στην Ελλάδα σε πωλήσεις. Στο ήλιον, ένα συγκρότημα που πήρε όλα. Και πάμε τώρα στον Λιβέρη Μαρία και πάμε διαβάζει μετά την Μορφωνίου και μετά τον Φώτη. Πάμε και μετά τον Λιβέρη. Μόνο έρχοντα, το είπαμε και αυτό, πάμε στο αν επιτρέπετε να πίνει κάποιος ένα κουταλιά λάδι. Α, το είπαμε αυτό, ότι κάνει το καλό. Καλό. Σωστό. Καλό. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι συμπαθέστατη καλεσμένη σου, φίλε Λιάκου. Το ευερέθιστο έντερο το επηρεάζει περισσότερο κάτι στενόχρονο. Ναι, εννοείται. Ή περισσότερο η αμάστη τροφή. Όχι, και τα δύο. Ναι. Και τα δύο, το ευερέθιστο έντερο μπορεί να είναι και κληρονομικό, μπορεί να είναι και επειδή τρώμε άτσαλα. Αλλά σίγουρα το επηρεάζει η στενοχώρια. Τα πάντα όλα, ό,τι έχει με το στομάχι. Ό,τι έχει, δηλαδή, ο καθένας έχουμε την αχίλια πτέρνα μας. Έτσι, σαν άνθρωποι, σαν άτομο. Σωστά, σωστά. Οπότε, ναι. Οπότε εκεί θα έρθει και θα σε χτυπήσει. Στο στομάχι ή το στρες. Κάποιον το χτυπάει εκεί. Κάποιον θέλει να πει, είναι ανάλογα που. Εκεί λες σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλα. Είναι ανάλογα. Κάποιος λέει, το εντερό μου παθαίνει κολλικού, παθαίνει πράγματα. Ή πονάει το στομάχι, έχει παλινδρόμηση. Είναι και κληρονομικό, έτσι, γιατί και πολλά μικρά παιδιά το έχουν αυτό, δηλαδή σε πιο μικρή ηλικία, όχι ήτανα. Είναι, αλλά είναι και από το φαγητό, είναι το πώς κοιμάσαι το βράδυ, αν τρως και κοιμάσαι. Που, να μην τρως, να πεις και πέφτσα μέσα. Βεβαίως, δεν μπορεί, θα, το φαγητό πώς, έτσι. Η πέψη πώς θα γίνει και όλα αυτά. Και αυτά είναι κάτω από μια χρόνια κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως, δεν γίνεται από χθες σήμερα. Το καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, αν δίνουμε λιγάκι στον οργανισμό μας την απαιτούμενη προσοχή στα σημάδια που μας στέλνει ακόμα και, και στην καρδιά. Δηλαδή, λένε ότι και σε ένα έμφραγμα οι γιατροί ότι δίνει κάποια σημάδια, αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε. Το σώμα μας το λέει, άρα δεν το ακούμε εμείς. Και ίσως να μην έχουμε τις γνώσεις εκείνες που ξέρουν, να ξέρουμε το ότι κάτι που ένα που λες και εσύ ένα κουδουνάκι, ότι μπορεί μετά από ένα μήνα, ένα πέντε, ένα χρόνο. Όχι, και μπορεί και λίγο, δηλαδή όταν ένα κουδουνάκι είναι απαλό μπορεί να μην το ακούσεις. Αν όμως αυτό ψιλοσυνεχίζει και λες αυτό, είναι να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε. Η πρόληψη είναι τα πάντα που γιατί καλύτερα λέει προλαμβάνει παρά θα φέρει. Σωστά. Αρχή του. Σωστά. Του Ποκράτη. Σωστά. Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο στον. Και θα είδα, το είπαμε αυτό λοιπόν. Και μικρά γεύματα πολλά ο άνθρωπος πρέπει να κάνει φρούτα και λαχανικά και όχι αργά το βράδυ. Έτσι. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, Μαρία μου, όπως κουβεντιάζουμε τώρα, έτσι που λες πολύ ωραίες χρήσιμες πληροφορίες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ψάξει εσύ πάρα πολύ, έτσι, γιατί πρέπει στα βιβλία, δεν αλλάζει μόνο βιβλία. Μετά ψάχνεις, προσέχεις, πιστοποιείς αυτά που είναι, ψάχνεις να δεις τι γράψεις σωστά. Μετά από σε διάφορες συζητήσεις που πας, τηλεοπτικά, ό,τι έχεις κάνει, κοιτάς να δεις. Και τα σεμινάρια που κάνω στο μαγειρεύω καλλιτικά και πάλι τους δίνω και καινούργιες γνώσεις. Το βιβλίο που βγήκε πριν 4 χρόνια. Θα βγει και το 2, αλλά και καινούργιο, γιατί και η επιστήμη εξελίσσεται. Ναι, ναι. Και βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Παλιά λέγαμε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Παλιά λέγανε για το αυγό. Ήμουν η πρώτη που έλεγα τη δεκαετία του Millennium, έτσι. Έλεγα, όχι παιδιά, δεν πειράζουν τα αυγά, γιατί τα αυγά είναι μια υπερτροφή. Άλλοι λέγανε, όχι, μην φας πολλά ασπράδια, μην φας πρόκοζε φάει ασπράδια. Και ειδικά όταν πηγαίνουμε γυμναστήρια και θέλαμε να κάνουμε... Και λέμε μόνο ασπράδια, ας πούμε, και όχι τέτοιο. Δεν νομίζω, είναι σωστό. Μια χαρά είναι, γιατί. Όχι, λέω το ότι... Αν φας ασπράδια. Όχι μόνο ο κρόκος χρειάζεται, έχει βιταμίνη α. Για τα αυγά σου λέει τα 10 και τρώει 10 σπράδια. Όχι. Δεν το πιστεύω. Το κάναμε παλιά αυτό, όταν λέγανε ακόμα και οι γιατροί και ήμουν η πρώτη που το έλεγα ότι
Το αυγό είναι μια ολοκληρωμένη τροφή. Mm-hmm. Λέγανε για τη χοληστερίνη. Είδες όμως και ακόμα οι γιατροί λένε τώρα φάτε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να, κάνετε, να τρώτε ένα την εβδομάδα ή και θα κάνετε χοληστερίνη αυτό. Είναι δεν υπάρχει. Εκτός κι αν δεν ξέρω σε ποια φάση της χοληστερίνης πια σου κάνει ειδική δίαιτα. Ναι, ναι, που δεν πρέπει να φας. Πάντως αυτό που λες τώρα ότι είναι υπέρτροφη και μόνο πως βγαίνει η ζωή από εκεί μέσα και μεγαλώνει. Φαντάσου τι βρίσκει εκεί μέσα. Βεβαίως, βέβαια. Να το σκεφτούμε το κοτόπουλο, πώς βγαίνει. Δεν τρώει όλο το κοτόπουλο. Και μετά δεν τρως και το κοτόπουλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα παιδιά. Εδώ στην κουβεντούλα μας την ωραία μισό λεπτό να δάνε ο κάνα μηνύματα να μην σας αφήνω. Όχι, εκεί είναι, εδώ είμαστε. Κουβεντούλα διάφορα και θέλω να μου πεις Μαρία, πάνω σε αυτή την ολιστική που έκανα εγώ, αυτά όλα λέγονται και πιάνεται, γιατί τώρα έχουν κάνει οπονές όσο προχωράμε και η επιστήμη έχει βρει και βάζει διάφορες ονομασίες. Δηλαδή υπήρχε πριν που λέγαμε πριν, τι να πω τώρα εγώ για αυτό, και λέει τώρα ανθρωλόγος, άλλος είναι. Δηλαδή γίνεται κάθε ένα, κάθε γιατρό. Ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει, ξεχωρίζει την ειδικότητά του δηλαδή, παλιά. Είναι πολύ πουλωτρό, όταν λέει ανθρωλόγος, τι εννοεί ρε παιδί. Τι εννοεί. Λοιπόν, ασχολείται κάτι με τον άντρα. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν από το ότι κοίταξε πώς θα ξεχωρίζουν τώρα τι άλλο. Όλα, όλα. Είδα ποτέ σωστό, συγγνώμη. Ναι. Είδα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Είδα ένα πάνω σε αυτό κάτι για γυναίκα, κάτι λέω, έλα πως θα πάρει τέτοια ειδικότητα γιατρός σε ένα ειδικό που δεν το είχα θυμάσει σήμερα. Δεν θυμάσαι. Και ναι, ναι, δεν το θυμάμαι. Α. Μην το θυμηθώ όμως γιατί είχε σχέση με αυτό που είπαμε τώρα, ανθρωλόγος. Ναι. Είδα κάτι, όχι νεκολόγος, είναι αστείο. Όχι, κάτι άλλο ειδικό που λέω. Ναι, εσύ, κοίταξε. Παίρνουν ειδικότητες. Όπως εγώ πριν μερικά χρόνια που είχα πάει για μία απονεύρωση στην χειρούργο οδοντίατρό μου, που την είχα πάρα πολύ και πολύ καλές σχέσεις και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Και μου λέει, πλέον δεν κάνουμε εμείς. Μα είχε χειρουργός οδοντίατρος. Παλιά είχαμε έναν οδοντίατρο και όλα τα πάντα. Όχι, τώρα θα πας, είσαι γνωθοχειρούργο, είσαι ειδικό που κάνεις απονευρώσεις. Όχι, λέει, τα έχουν. Άκου, μέσα στον ίδιο την οδοντιατρική. Ναι, έχουν ξεχωριστά και επί της ουσίας του the point να κάνεις κάποια πράγματα. Κοίταξε, μπορεί να είναι αυτό σε καλό. Το άλλο όμως μήπως ήταν ο γιατρός, ο άλλος ποιος εξειδίκευσε. Τώρα εξειδίκευσε. Υπάρχει ο γενικός γιατρός, υπάρχει ο παθολόγος, αλλά θα σε στείλει σε μια... Μετά θα πάει σε ειδικό. Σε ειδικό, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα μετά στο μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό να δούμε πού είστε, παιδιά, είστε εδώ. Για μετά το πάμε αυτό και οι κακοί συνδυασμοί και η λεμαργία είναι αμφισβήτητα εχθρός για την υγεία, σωστά. Η Μαρίνα η Αδρεάδου, εγώ πάντως τρώω το στάκι τώρα. Καλησπέρα. Μπράβο, γεια σου, μπράβο, Μαρίνα. Καλή όρεξη. Γεια σου, Μαρίνα. Πάνως, θα εκτιμούσα πάρα πολύ μια συμβουλή, γιατί δυστυχώς εδώ και λίγα χρόνια μου έχει εμφανιστεί κάποιες φορές δεξιά και κάποιες φορές αριστερά. Αλλά παιδιά, ειλικρινά είναι ανυπόφορος ο πόνος. Ναι. Εμένα δυστυχώς μου προκαλεί και τάση για εμετούρ. Δόξα τον μεγαλοδύναμο, προσπαθώ να μασάω πολύ περισσότερο και δεν με έχει ενοχλήσει. Αλλά θα ήθελα να προτείνετε κάτι που βοηθάει στο σύνδρομο αυτό. Ποιο είναι αυτό, ποιο δεν είδε. Έχω καταλάβει εγώ. Ναι, τώρα. Και εγώ. Μήπως, επειδή ακούω την λέξη σύνδρομο, μήπως είναι παλινδρόμης τίποτα. Όχι, λέει, όχι. Πού? Λέει ότι πονάει δεξιά και αριστερά. Πού, εννοεί εδώ, ναι. Εδώ. Α, εννοεί, ναι. Το ευερέθησο, είπε κάτι για το έντερο. Ναι. Είπε ότι έχει διάγραψε πάνω μου πάλι. Ναι. Πάνω Παπαδόπουλος. Ενώ ο Κωνσταντίνος, τι είναι εδώ πέρα. Ναι, είναι κάποιος. Η πρωτεΐνη λέει πού. Ναι, έχει προβλήματα. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Ωραία. Για πάμε λοιπόν τώρα. Μαρία, να μας γράψει ο Πάνος, ναι. Να μας γράψει τι είναι η πιστή αριστερά. Αν και εγώ νομίζω ότι είναι για το ευέρθιση στο έντερο που λέει, δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα ναι. Γράψει. Ναι. Κοίταξε, το έντερο μας είναι μεγάλο, δεν, λες, δεν είναι πολλά μέτρα. Εκατοντάδες μέτρα. Ναι, δεν είναι μόνο... Λοιπόν, οπότε υπάρχουν τα φιλικά βακτήρια, υπάρχουν πολλά βακτήρια, αλλά εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε ειδικά στο ευερέθιστο έντερο, τα καλά βακτήρια, γιατί τα καλά, όταν είναι ανεβασμένα, όπως λέμε, η HDL που είναι η καλή χοληστερίνη και πρέπει κακή, να είναι περισσότερο από την LDL που είναι η κακή χοληστερίνη, οπότε, γιατί υπάρχουν και οι δύο μέσα, αλλά όταν είναι ανεβασμένη μία,
θα είναι πολύ καλύτερα ναι. να είναι. Η καλύτερη να πήρε πρόσωπη την πιο ψηλά. Ναι, ναι. Εγώ δεν ξεπεράσει εύκολα την άλλη δικιά μου. Ναι, ναι. Μου φαίνεται δεν ξεπερνάει εύκολα. Η εικόνα καλή είναι πιο κάτω ή κάνω λάθο. Όχι, μπορεί να την έχει. Ούτω ή άλλω, αν έχει ανεβασμένη και την LDL, αλλά μα είναι πιο ανεβασμένη mm-hmm. η HDL, είναι πολύ καλύτερο για τον οργανισμό. Δεν μπορεί να το αποφύγει. Η HDL είναι η καλή ή η LDL είναι η. Χαϊντέλ με το ΙΤΑ πριν, ε. Με το ΙΤΑ. Α, εντάξει. Γιατί δεν σημαίνω, ξέρεις, δεν το όνομά μου. Λέω, το ΙΤΑ πριν είναι καλή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Καλησπέρα εσάς, κυρία Μαρίνα. Α, ναι, είσαι ονόματι σου, Μαρίνα. Μαρίνα, σε Μαρίνα που λέει το στάκι μου, Μαρίνα. Εσύ. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να μας γράψω πάνω σου και μέχρι να πάω σαν θέματα με την... Και να, μην, να πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε την κίνηση, παιδιά. Ωραία διατροφή. Ωραία όλα, αλλά την κίνηση. Η κίνηση είναι υγεία για το σώμα. Ό,τι κίνηση κάνεις, έστω ένα περπάτημα, έστω λίγο τρέξιμο. Και μάλιστα έχει αλλάξει μετά την πανδημία και ο τρόπος που γυμναζόμαστε πλέον. Mm-hmm. Είχα και δει και μια εκπομπή στην νέα τηλεόραση και πραγματικά συμβαίνει αυτό. Είναι σαν να μην θες να ξαναγυρίσεις εκεί που ήσουν. Mm-hmm. Καινούργια πράγματα έρχονται στη ζωή μας. Ήρθανε στη ζωή μας και τα έχουμε ήδη υιοθετήσει. Mm-hmm. Και κάτι άλλο το οποίο Μαρία είναι που είναι γυναίκα η Μαρία, αλλά αυτό όμως πρέπει να τα λέμε, δεν το βλέπω εύκολα στη τηλεόραση, παιδιά. Και δεν είναι θέμα τώρα. Αν τα ανάταση θα μιλάμε και λίγο πιο σκληρά. Τώρα με τη Μαρία με σεβασμό. Και ο έρωτας είναι χίλιοι για τρίτα πάντα. Καλά, δεν το βλέπω να το λένε συνέχεια, ρε παιδιά. Όχι, θα το έρωτας, πούμε εδώ και καλά που το είναι είπε. Ο έρωτας σαν να κάνεις όχι γυμναστικές, όχι τα πάντα. Δηλαδή, και καλά που το είπε. Όχι το σεξ. Σε παρακαλώ, δεν μου φέρει κουβέντα. Όχι το σεξ. Κοίταξε, μιλάμε άλλο για ερωτικά, σαρκικά έρωτας. Άλλο, δεν μιλάω έρωτα με την έννοια αγαπάς μόνο και λες και φτιάξεις το σώμα σου. Και ο έρωτας όμως ερωτημόν με την έννοια του το σεξ. Και τα δύο ναι. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Δεν μπορεί, άμα δεν υπάρχει να σου πω κάτι, βάλε ένα σώμα να μην κάνει έρωτα. Πρώτο ξεμπλοκάρει τα πάντα, ρε Μαρία. Ναι. Άλλο λέει, κοιτά, πάει να πετάει. Και κάνει έρωτα και συνέρχεται. Ναι. Κοίτα, τα λέμε, μα ξέρεις τα λέμε. Μα όλα δεν τα λέμε, στη ζωή μας, μα όλα ναι. είναι δηλαδή, στην έρωτα. Τώρα, αν ισορροπία εσύ νιώθεις, και είναι. Τώρα, αν εσύ νιώθεις για τον άλλον και μια αγάπη και ένα τέριασμα, δεν το συζητάμε, είναι το ιδανικό. Άλλο το, προς Θεού, δεν εννοώ κι εγώ πολλές εσύλες και λέμε ζω. Εννοώ το ότι ερωτήρω, από εκεί πέρα ο ερωτισμός αυτός, το πώς θα είναι καλυμμένος και πώς θα είναι να πηγαίνει και η ψυχούλα σου μαζί και το μυαλό, ναι, γιατί και είναι οι καλύτερες επαφές. Εντάξει, καταρχήν έχουμε τις ενδορφίνες, όπου όλες οι ορμόνες είναι στο άπτους όταν ευχαριστίασε κάτι. Μα δεν είσαι που είσαι άρρωστος σε κάτι και συνεργήσω. Έχεις πειρετό και ο πειρετός. Δηλαδή, δεν παίζεται, παιδιά, και ξέρεις, εξάλλου και ο έρωτας είναι το αναστατικό καθαρόστια σε εκείνη την ώρα. Τόσο πολύ καλό που είναι που ξέρει ό,τι αρρώστια και να είναι παίρνει. Αλλά ακόμη και να έχετε πυρετό, την δίδα που σας λέω, κάντε να δείτε πώς θα φύγει μέχρι και πυρετό. Το κλείνουμε αυτό. Το κλείνουμε αυτό, παιδιά. Αλλά μεγάλο κεφάλαιο. Α το λέμε και στι δηλώσει. Γιατί ακούω και λένε όλα. Πέστε και δεν είναι κακό. Αφού είναι τη ζωή μα θέμα. Δεν απειλεί ότι λέμε κάνω απονικό, κάνω υπερβολικό. Τη ζωή δεδομένου. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο, παιδιά. Τώρα στον. Αν έχει πολύ αργό. Περίμενε. Μισό λεπτό, Μαρίνα Μουσή. Πηγή το παιδί. Πήγα το παιδί νοσοκομείο η Ηλία μου, πάλι προχθές, ξέρεις γιατί, και τώρα βρήκαμε πως έπεσε το φιλικό ξύ του λίγο, μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό να σε βρω ρε Μαρία, εσύ Μαρίνα που είσαι. Ναι, κι όμως την έχασα. Κι εγώ. Της έχασα, έχω πει πολλά βράδια πώς κάνω μηνύματα, παιδιά. Τις διάβαζα τις Μαρίνες και το έχασα. Α, λέει ένας άλλο... αν έχεις πολύ ασβέστιο, λένε καλό. Όχι, ναι, εννοείται. Και άμα δεν αποβληθεί, ζημιά μπορεί να κάνει. Ναι, μα τα γράφει μαντινάδε. Από πού τα βρίσκει εσύ αυτά. Τα κάνει, είναι πολύ καλό. Ναι. Τα γράφει, δηλαδή τι να πει. Ναι. Το λέει, είναι πολύ καλό. Ναι, πολύ μέρης. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε. Ούτως ή άλλως το πολύ σε όλο δεν κάνει καλό. Να το λέμε και αυτό. Ακόμα και το πολύ νερό δεν είναι καλό. Όπως και ο σίδερος σου κάνει κακό στον οργανισμό, αν είναι πολύ σίδερο. Βέβαια. Και το ασβέστιο μπορεί να προκαλέσει οστεόφυτα στη σπονδυλική στήλη, που είναι το πιο. Αυτό να το πω. Το πολύ ασβέστιο. Ναι.
όπως είναι το κόντρο το σβέστιο που μπορεί να είναι οστεοπόρωση, ας πούμε. Ναι, ναι. Οι γυναίκες πρέπει, ειδικά μετά από μια ηλικία και όλα αυτά, να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις και ο γιατρός θα τους δώσει αυτό που πρέπει και σαν διατροφή μπορούμε να συμβουλέψουμε, αλλά και το λίγο το συμπλήρωμα που χρειάζεται. Ή και έγκαιρ, νομίζω, παίζεται μετά. Ναι, μετά αυτά, ναι, ναι. Να σου πω, ρε Μαρία, σύνομαι, διακόψα. Χάσαμε τις Μαρίνες, παιδιά. Αν το έβγαλε η Μαρίνα, καλώ. Αν δεν το έβγαλε, είναι αυτά που λέω. Α, λέει, μιλάω για το Εβερέστη στο Έγκαιρο. Ναι, ο πάνω στο όρεξη. Αυτό που ζητάω. Είδε που το κατάλαβα. Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία. Είναι ο Θωμά. Μισό λεπτό, ρε Θωμά, να σε διαβάσουμε. Θωμά Πλιατσικούρη. Ναι, γεια σου, Θωμά μου. Ενώ η Μαρίνα λέει, τι σημαίνει αυτό, πέφτει το φιλικό. Το χάσαμε το μήνυμα, Μαρίνα. Και διαβάζουμε αυτό το καινούριο σου. Ναι. Το φιλικό οξύ στον οργανισμό. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι, το δίνουν κάποιοι γιατροί συνήθως στην εγκυμοσύνη γιατί προστατεύει το έμβριο. Ναι. Ναι. Τώρα και, δεν και ξέρω. Είναι πεσμένο του παιδιού, λέει λίγο. Για ρίξε το ματιά, ρούτα να το πω. Να ρωτήσει γιατί ξέρει. Μα όταν πας σε ένα γιατρό, σου εξηγεί γιατί δεν απορροφάτε το συγκεκριμένο. Ναι. Για ρώτησε το Μαρίνα, αν το παιδί σου έχει λίγο αυτό που λες πεσμένο, ρώτησε εδώ, ναι. Όπως εγώ έκανα πρόσφατα παιδιά, όλος ο κόσμος λόγω του πλησίματος αυτό περάσαμε του κορονοϊού, παιδιά, πιστεύω πως αν κάνουμε όλοι εξετάσεις, ακούστε, εγώ είμαι στη μεστή από 13 χρόνια, θέλω να κάνω μετά, αλλά μέσα στη μεστή συνέχεια και πάω και την διατροφή και όλα. Και πάω και βρίσκομαι. Ευτυχώς που το είδα, βιταμίνη D. Επειδή ναι. Κλειστήκαμε μέσα, ναι, δεν βλέπει ήλιο καλό. Είναι και τρόπο ζωή. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξυπνάω το παιδί για να βγω στο μυαλό. Και όμω πρέπει. Λοιπόν, σωστά. Και, όμως πρέπει. Και πήρα λοιπόν βιταμίνη D και κατάφερα εκείνο το 11 που πήγαινα στο όριο ναι. Και το πήγα 340. Να λοιπόν, πώ μπορεί να προσέξει ναι. Και να ψηθεί κάτι. Και εγώ τα έκανα όλα αυτά. Θα πει τώρα τι καπούνται βιταμίνη D. Είναι όμω γι' αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, όλα. Πάμε λοιπόν τώρα στη Μαρίνα, το φιλικό και ευτυχία η Αρσένη. Γεια σου, Ηλία, με την όμορφη παρέα. Γεια σου, ευτυχία μου. Αλλά να πούμε στην Μαρίνα πριν. Μαρίνα, κάνει μια ερώτηση σχετικά στο γιατρό, πολύ σωστά που σου λέει και η συνονοματή σου, Μαρίνα. Λέει, δεν άκουσα, δεν καταλαβαίνω. Όχι, λέει Μαρίνα. Ναι. Τι σημαίνει όταν πέφτει αυτό. Ρώτα το γιατρό στον παθολόγο αυτό το παιδί. Ναι, έχει λίγο, γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα. Λαχανικά. Λαχανικά. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ναι. Να τρώει περισσότερο λαχανικά. Ναι. Έχω και τη βοηθό μου εδώ. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό οπότε μου ωραία. Δεν θυμίζει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά. Μπορεί το πειρακτήρι να φωτιά σου, φωτι μου άστρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, μετά την ευτυχία που μας έγραψε αυτό με την παρέα. Ωραία. Πάμε και αγάπη, έρωτα, στροφή, τα όπλα της υγείας, τα λοιπά. Μισό λεπτό. Τα λόγια αυτά που έχει πει. Παλαμάκια, κάτι λέει και δεν ήταν. Λόγια της Μαρίας. Ναι, είναι ο Φώτης πριν που λέει, τα γράφει, αξίζει, πάει να κάνει και αυτό λίγο. Πες το ρήμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Μαθαίνουμε και λέμε πράγματα τα οποία θέλει προσοχή και η πρόληψη που πριν και η Μαρία από το σημαντικό στην υγεία. Πολύ να προλαμβάνουμε ότι μπορούμε. Λοιπόν, άκου τώρα πάνω. Σωστό, συγγνώμη, η Μαρία. Είπε κάτι ο Πάνος τώρα. Εννοούσε πράγματα όπως είπε και εσύ που είπαμε πριν. Ευρέθη στο έντερο. Για το έντερο. Αυτό τώρα ρωτάει ένα γιατρό να σου δώσει μερικά. Ούτως ή άλλως πρέπει να πάει σε γιατρό, ούτως ή άλλως πρέπει να δει τι γίνεται. Γιατί είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας και το τονίζω. Εάν δεν πάει κάτι καλά εκεί, δεν μπορούμε πραγματικά να είμαστε καλά. Mm-hmm. Το έντερο είναι σαν τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Δίνει οδηγίες. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Όταν αυτό κάτι δεν πάει καλά, όταν υπάρχουν περισσότερα βακτήρια όχι καλά. Mm-hmm. Εκεί πέρα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στον οργανισμό. Ναι. Και βέβαια θα ήθελα να πω ότι να προσέχουμε και παίζει μεγάλο ρόλο και την δυσκυλιότητα. Υπάρχουν βιταμίνες όπως η βιταμίνη K, mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας, που συντίθεται στο παχύ έντερο. Η κάπα, ε. Ναι. Να σου πω, μέσα σε εξετάσεις που κάνουμε υπάρχουν αυτές οι βιταμίνες. Ναι, άμα θες να κάνεις βιταμίνες, να πρέπει να το ζητήσεις. Καλά λες. Είναι αυτές που τις ζητάμε, κάτι άλλο. Ναι, ναι, δεν βγαίνουν στα κοινικά αίματος. Όχι, έμαθος, όχι. Εδώ δεν βγαίνει και τη ομάδα αίματος είσαι. Αν δεν το ζητήσεις, δεν στο βγάζουν. Ναι, είναι πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες. Οπότε πρέπει να προσέχουμε λοιπόν και να πηγαίνουμε τουαλέτα, να μην το λέμε ότι «Α, εντάξει, δεν πειράζει, άγνωστο, άγνωστο». Καλά λες, να υπάρχει μια σειρά στον οργανισμό. Μια σειρά στον οργανισμό, γιατί
πραγματικά ξαναφεύγουν οι κακές ουσίες που έχουν αποσυνδεθεί και πηγαίνουν στο σώμα, στο αίμα πάλι. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό παιδί, γιατί ο άνθρωπος λέει, συνήθως ο πολύ άνθρωπος. Έλα, ακόμη και δεν είναι θέμα μόνο στη τουαλέτα αυτό και με την είναι ακόμη και για την ούρση. Ένα μου δεν πειράζει και αργότερα. Όχι, όλα όχι, αυτά επηρεάζουν τις γυναίκες και άντρες. Ναι. Έτσι, ναι, καλά ναι, λέει, πολύ σωστή παρατήρηση, Μαρία. Ναι. Πολύ καλά κάνει και το λέει αυτό. Δεν μπορεί να πει κανείς και τι έγινε, ας πούμε. Όχι, και... δεν κρατιόμαστε, ούτε ναι. οι άντρες ειδικά για τον προστάτη, οι κυστήτιδες και τα λοιπά, όλα αυτά για τις γυναίκες και πάει λέγοντας. Ωραία. Μισό λεπτό, παιδιά, να πάω λίγο πιο πάνω, γιατί βλέπω το φοβερό το συνάδελφο, τον πατέρα της φοβερής της Μαράδα της Καρίδη, ο Μίκας Μασοκαρίδης. Η καλησπέρα μου, Ηλία, μου έφερε στο θέατρο. Μου έφερε στο θέατρό της. Δεν το καταλάβω αυτό. Κάτι λείπει μια λέξη δίνω μου. Η κόρη σου να σκύρει στο θέατρο. Ναι, την αγαπάει πάρα πολύ, γιατί είμαστε και φίλοι και στο Facebook. Με τον κύριο Ντίνο. Και ξέρω το χαίρομαι που βλέπω ότι αντικορούν. Και τι ωραίος άντρας, Πήρεσε και είναι και ο Ντίνος ήταν, γι' αυτό είπα ότι και από ωραίο πατέρα και από ωραία μάνα. Ναι. Να μιλάτε και τη μάνα γιατί κοιτά, ναι. Και τη Ζούλια. Βέβαια, ωραία, Τζούλια Ριοπούλου, βέβαια. Εντάξει, Τζούλια Ριοπούλου, πολύ τα σωστά. Τα φιλιά μας, βέβαια. Σωστά, γεια σου Ντίνο μου. Λοιπόν, και πάμε στον Παπαδημήτρη Κώστα. Καλησπέρα, φίλη μου, Ηλία, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, ενώ πάνω μου δίνεις πάσα. Γλυκιά Μαρία, Μαρίνα, για αυτό που είπες, για την κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στο ίντερνετ που μιλούν για την σκόνη από τη Σαχάρα. Ναι. Αλλά αυτά που γράφουν μόνο μια απλή σκόνη, δεν παρουσιάζουν, λένε ότι είναι πάρα πολλές δηλητηριάσεις. Α, δηλητηριάσεις, όπως και σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Να σας πω κάτι, ρε παιδες, το πιστεύω. Γιατί βγαίνω εδώ και μέρες και περπατάω, αλλά ο αέρας δεν είναι καθόλου καθαρός και αναπνοή δυσκολεύει πολύ. Και για να αποφύγω όσο μπορώ την σκόνη, βάζω μάσκα καλύπτοντας μόνο το στόμα. Θα ήθελα την γνώμη μου για την σκόνη και αν πραγματικά θα μπορούσα πραγματικά να βοηθούν αυτά που λένε για τη σκόνη. Η σκόνη δεν είναι καλό. Πουθενά. Και όταν ζεις για το σκόνη, σκόνη και... λες. Σήκω στη σκόνη στα μάτια. Ναι. Να πλύσει σκόνη όπου να είναι. Ναι, όχι, δεν είναι καλό. Ειδικά στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με το αναπνευστικό. Ναι. Έτσι, ούτε το τσιγάρο είναι καλό. Έτσι, οι υπερβολές ουσιαστικά δεν είναι καλές. Τώρα, η σκόνη από τη Σαχάρα, είτε είναι σκόνη αυτό. Σίγουρα οι άνθρωποι με πρόβλημα στο αναπνευστικό θα έχουν πρόβλημα. Θέμα. Δεν το λέμε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ξέρεις εσύ αν τι μπορείς να παίρνεις και πώς μπορείς. Να το καλύψεις αυτό. Δηλαδή, και το να φοράς μια μάσκα, εντάξει, καλό είναι και αυτό, κάτι γιατί κρατάει. Το φοράνε, ναι, το φοράνε και οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοιες εργασίες. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θέλω να πω και το... Έτσι, το... Για τη σκόνη. Όχι μόνο για τη σκόνη, γιατί η σκόνη υπάρχει και εδώ που είμαστε κι εμείς, που μπορεί να μην είναι της Σαχάρας, αλλά είναι τον αυτοκίνητο. Με τον έφος. Θυμάστε τι γινότανε με τον έφος. Υπάρχει αυτό, δεν έφυγε. Δεν υπήρχε Αθήνα κάποια στιγμή. Απλώς τώρα μπορεί να μας ξεγελάνε κάτι, ρίχνουν τίποτα και δεν φαίνεται. Αλλιώς είχε η Αθήνα ήταν σαν ένα Είχε. Πήρες Πετρούκο, λέει, και πήρες κάτω, δεν έλεγε σπίτια κάπου. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει, δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς και αυτό. Ναι. Απλώς το καλό είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Μία φορά την εβδομάδα να πηγαίνουμε στο δάσος, σε ένα κοντινό μέρος που είναι δάσος, που είναι καθαρός αέρας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα όρη και τα βουνά για να βρούμε. Να βγαίνουμε λίγο από το κλινόν άστι, και να παίρνουμε καθαρό αέρα, ειδικά τώρα που είναι άνοιξη, εφόσον δεν υπάρχουν και οι αλλεργίες, άλλο κομμάτι αυτό, και να βγαίνουμε έστω να παίρνουμε καθαρό αέρα, να γεμίζουν τα πνευμόνια μας. Να καθαρίζουν λίγο, θα πεις, Να καθαρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σωστό συγγνώμη, Μαρίνα, διαβάσουμε τα Μαλία Παυλίδου. Η σωστή διατροφή να γίνει τρόπο ζωής. Ακριβώς. Το βασικότερο και φυσικά να τρώμε ό,τι μας αρέσει και δεν μας πειράζει. Ακριβώς. Για να νιώθουμε χορτάτη και όχι σε μόνιμη δίαιτα. Όχι, όχι. Καλησπέρα, Ηλία. Μου υπέροχη παρέα. Να είσαι καλά, Αμαλία. Λοιπόν, πολύ σωστά και αυτή η κρίση. Και πάμε. Λένε πως το πρωινό δεν πρέπει ποτέ να λείπει
και μακριά από κάθε τι, παχυντικό και από τροφές με λίπη. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πάνω. Σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτου σε διάφορες περιοχές της χώρας, η σκόνη που ταξιδεύει από την Αφρική μεταφέρει στη χώρα μας δηλητηριώδεις ουσίες, όπως είναι ο μόλυδος, ο ψευδάργυρος, το χρώμα, το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και το νικέλιο. Σε περιεκτικότητες μάλιστα που κανείς δεν υπολόγιζε ότι θα ήταν τόσο μεγάλες. Το ζήτημα που είσαι, προκαλεί τεράστια ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για τις επιπτώσεις που έχει η μεταφορά της τοξικής αφρικανικής σκόνης στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς η αφρικανική σκόνη εμφανίζεται πλέον σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, ενώ αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Τώρα έχει έρθει μόνο τα αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποτε, εγώ δεν θυμάμαι γιατί ήμουν και μικρή, μου λέγανε ότι δεν υπήρχε κοντίσιο, δεν υπήρχε αυτή η μετάλλαξη του κλίματος. Υπάρχει μετάλλαξη του κλίματος, σίγουρα θα είναι τοξικά τα πράγματα, γιατί δεν ζούμε σε ένα γυάλινο περιβάλλον, ούτε σε μια γυάλα είμαστε. Και... Δεν είδατε, ρε παιδιά, που βάλανε και υπουργούς ειδικούς σε όλα τα κράτη της γης. Για το περιβάλλον, ναι. Ειδικούς υπουργούς εδώ και 3-4 χρόνια, λες και ξέρω πως πατάνε κάποιο κουμπάκι έτσι και κάνουν ανάλογα τα χιόνια, τη ζέστη, ναι, το κρύο. Αύριο μπορεί να δείτε φιόνι τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Μπορούν να επέμβουν στο περιβάλλον. Συγχώς, αλλά αν μην το. Λοιπόν, για εμάς τους άντρες, ποιες τροφές γιατρεύουν το προστάτη, νούμερο ένα δηλητήριο, ζάχαρη το αλάτι. Αυτό είναι γενικός. Αυτό είναι γενικός. Τα άσπρα, δηλαδή η ζάχαρη, το αλάτι και το λένε άσπρο αλεύρι. Λευκό, ναι. Ναι. Τώρα, επειδή είναι λευκασμένα με κάποιες ουσίες, ναι, έτσι, όχι ότι είναι σώνικεται έτσι από μόνα τους, καλό θα είναι να προσέχουμε. Τώρα, το να γιατρεύουν τον προστάτη το ξέρουν οι γιατροί. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι... Μάρες μου, σου απαντήσεις. Σε βλέπω γενική ιατρική, σε όλα η Μαρία, την παραδέχω απόψε. Απαντάει μέχρι τα γιατρία το προστάτη. Σου λέει, μην πω για το προστάτη τώρα. Το παρακάνατε. Όχι, γιατί δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το προστάτη. Ωραία, μάρες η Μαρία, με τον τρόπο που ξεκίνησες και λες γιατροί τώρα, γιατί μην πω και για το προστάτη, έχω πει για όλα τα άλλα. Όχι, μα δεν είχα και πολύ όμορφο, το χαίρομαι, ξέρεις κάτι. Δεν είχαμε ξανά, δεν είχαμε κάνει και πολύ ποτέ. Μπράβο σου. Σου μιλάω λεπτά, ξέρεις, γιατί έχεις ψάχνεις εσύ. Α, πάρα πολύ. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, το προστάτη. Ωραίο. Ξέρουν οι γιατροί πολλά πράγματα. Δεν πάμε να τους πάρουμε τη δουλειά, απλώς λέμε λίγο πιο... Και θα σας πω και ένα μυστικό του προστάτη, να ρωτήσετε γιατρό όμως που ξέρει. Υπερέντε στα ερωτικά σας, σας φέρνει και διώγος προστάτη, κάτι που δεν λένε οι γιατροί. Τι να το θυμάσαι λιβέρι αυτό. Τίποτα άλλο. Πες σε ένα γιατρό, πες του γιατρέ όταν κάνεις πολύ και δεν επιδιώκουμε γυναίκα τώρα, ναι, 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 να μιλήσω, σε επηρεάζει. όχι, που δεν λέω λέξεις εγώ. Απλώς λέω το ότι αφού το έφερε κουβέντα τώρα, δεν το λένε οι γιατροί όλοι. Πάρε ένα προστάτη, δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι μόνο από το, πώς το λέω, όταν το σώμα πώς είναι τότε. Εντάξει, όταν μεγαλώνει ο άντρας, ναι, όταν είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια διώκωση σε όλους πάνω από 50-55, περισσότεροι άντρες παιδιά, ναι, και είναι και άτιμο, επικίνδυνο πράγμα ο προστάτης. Και όπως έχω πει για τον προστάτη, γιατί ο άλλος δεν πειράζει, μόνο δεν με νοιάζει και βρίσκονται κάποια στιγμή. Λοιπόν, αγαπητέ, έκανα αυτό, δεν έκανα ποτέ PSA. Δεν κατάλαβα. Όχι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να κάνεις πάει κάθε 5-6 μήνες μετά από κάποια ηλικία. Όχι εσύ, κάποιος ειδικά. Λέω γενικά ο προστάτης, είναι άτιμο πράγμα. Όπως οι γυναίκες γυναικολογικά πρέπει να κάνουν αυτό το πάπι, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν πρέπει να μην και δεν πειράζει μετά στο όνομα και πάει και λέει, ναι, λέει, τώρα το βρήκε. Πώς το βρήκε. Να πάει να κοιτακτήσει κάθε φορά με τα 5 χρόνια πρέπει να κοιτακτήσουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, παιδιά. Πάμε στον. Στον Κατσούλη του Παναγιώτη. Καλησπέρα, Ηλία, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Τα χαιρετήματά μου και στην παρέα σου. Γεια σας. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Και μετά τον Παναγιώτη, πάμε στο πιστεύεις η μαύρη ζάχαρη και κάθε υποκατάστατο είναι για την υγεία μας καλό και αναντικατάστατο. Γεια σας, Λιβέρκης. Λιβέρκης, λοιπόν. Η μαύρη ζάχαρη. Θέλω να πω ότι αν νομίζετε ότι έχει λιγότερες θερμίδες από την άσπρη ζάχαρη, δεν έχει.
Όλα λοιπόν, και οι μαύροι και οι καστανοί και οι άσπροι. Οι άλλοι που λένε πως είναι η στέβια. Η στέβια. Θα σου πω. Η στέβια βγαίνει από φυτό. Δεν είναι σαν την ασπαρτάμι που είχαμε. Και είναι πιο γλυκιά μου φαίνεται. Όχι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Απλώς βάζουν και άλλα γλυκαντικά μέσα. Άμα δεις από πίσω, άμα δείτε τα ingredients, τα συστατικά, θα δεις ότι εκτός από στέβια έχουν βάλει μέσα και λίγο ασπαρτάμι και λίγο από αυτό και λίγο από εκείνο, όχι ζάχαρη, και γίνεται γλυκό. Η στέβια από μόνη της δεν είναι γλυκιά. Είναι και λίγο εμπορικό το θέμα αυτό, δεν θα προχωρήσω μάλλον. Τώρα, για την καστανή ζάχαρη. Εάν σου αρέσει η καστανή ζάχαρη, είναι καλύτερη από την άσπρη, όχι σε θερμίδες. Μην νομίζετε ότι, ή όπως το ψωμί, λέει, τρώμε, λέει, μαύρο ψωμί. Ναι. Να είναι ολική άλεση, γιατί κάποιοι το βαφτίζουν και μαύρο. Βάζουν και χρωστικά. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι καλές οι φυτικές ίνες για το έντερό μας. Ναι. Ή ξέρω εγώ τα. Τα σποράκια αυτά που βάζουν, τα πολύσπορα. Πολύσπορο, ξέρω εγώ, ή το πολύσπορο. Κάνει καλό, υποτίθεται στο έντερο λόγω σπόρια. Ναι. Βέβαια, θα πούμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι καταστροφικά. Μου δώσεις άλλη πάσα, από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού βρεθήκαμε. Ωραία και η καστανή ζάχαρη. Ήταν για την καστανή ζάχαρη, ναι, οκ. Άμα σ' αρέσει, ναι. Και αυτό που λένε ρε εσύ, Μαρία, αν σου πέτυχε έτσι να το με εξετάσεις καθόλου, λένε αλάτι, πω, το αλάτι χοντρό είναι πιο ίδιο και μετά πάμε μαλαϊόν. Είναι η μαλαϊόν, είναι τίποτα από πέρα από το... Έτσι όπως έχει γίνει αυτό. Και λένε η μαλαϊόν, δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις. Πόσα η μαλάια. Ναι, πώς θα είναι. Πάμε τα όλα τα Ιμαλάκια. Έρχεται από εκεί πάρα πάφτη. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί έρχεται από εκεί και είναι η ίδια τιμή με το όλο το λατάκι. Από τα Ιμαλάκια. Ναι, όχι, το βάζουν και λίγο πιο πάνω γιατί είναι Ιμαλάκια. Είναι Ιμαλάκια. Λοιπόν, το μόνο αλάτι που πραγματικά είναι ο ανθός αλατιού και από τις αλικές να το μαζεύουμε. Από τους φίλους μου στη Ζάκυνθο που μου έχουν στήσει. Αυτό είναι. Το χοντρό αλάτι και το βάζω και στο μήλο και γίνεται. Και το βάζουμε και το χοντρό ξεπάνω στις σαρδέλες, όταν παστώνουν οι σαρδέλες και τέτοια. Έτσι, ε. Το χοντρό, ε. Το κάνεις. Όχι εγώ. Ναι, δηλαδή το χοντρό αλάτι, όπως λες και εσύ, είναι αυτό που μπαίνει, του επαστώνει στα ψάρια καλά. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μαρίνα. Μισό λεπτό. Μαρία, άρα μήπως το να βρούμε, να βγούμε να τρέξουμε για ακόμη και να περπατήσουμε. Αυτό έλειπε. Φυσικά άρεσε. Ναι. Λόγω σκόνης. Λόγω της σκόνης. Θα κάνει κακό, θέλει να πει, επειδή παρά καλό... Μα και στο σπίτι μας μέσα έχει σκόνη, παιδιά. Ακάραια. Παντού. Ο Θεός βοηθός με. Μαρίνα. Μαρίνα, μια συνονόματι σου άλλη. Η Λάμπρου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα, φίλε μου, την αγάπη μου. Ευχαριστούμε. Στην ωραία φίλη μας. Να είσαι καλά, Μαρίνα μου, και συνονόματι σου. Σωστά. Μια λεβέντισα η Μαρίνα. Επίσης. Αγάπη λίγο κάθε τόσο και είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε. Έλα, φύγει από εκεί, ρε. Πάμε. Έχει πατήσει κάτι. Ωραία. Έλα. Μισό να τα παιδιά να φύγει. Ωραία. Πάμε λοιπόν το Κατσούλη. Πάρε παράδειγμα τον πατέρα μου, δυστυχώς, όπως τα λέει ο Ηλίας περί θεμάτωσης του προστάτη, αν δεν το, αν δεν το προσέξει κανείς, καρκίνο. Κάνεις καρκίνο. Όλα αυτά είναι λίγο σωστά. Περίεργα. Περνάνε και αν δεν παρακολουθήσεις, παιδιά, οι άντρες πάνω από 50, μην είμαστε παιδιά. Για να πούμε από 55. Δεν έχεις τίποτα και μπορείς πολύ δυνατός και δεν ξέρεις τι μπορεί να υποβώσει και κάτι. Ξέρετε, αλλάζουν οι ορμόνες. Δεν νομίζετε και ότι οι άντρες δεν έχουν ορμόνες και δεν περνάνε και μια ανθρώπαυση. Τι λες τώρα. Έτσι, να το λέμε. Όλα περνάνε, βεβαίως. Λοιπόν, Πάνος και ο Θεός, και θέλω σε παρακαλώ τη γνώμη σου σε κάτι που πραγματικά θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν μου απαντούσες να ξυπνάει κάποιος και να μην πίνει νηστικός από τύρι νερό κάθε μέρα, κάνει καλό. Ναι. Α, και να πίνει. Βεβαίως. Και να πίνει. Ένα δεύτερο. Η έκθεση στον ήλιο. Στον ήλιο. Για 20 λεπτά είναι βέβαια. Καλό. Ναι. Τρίτον, στερεές τροφές ή υγρές που καθορίζουν τα πνεύματα. Γιατί να βλέπουμε υγρές, στερεές, τα πάντα όλα. Θα να κάνει το καλότερο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια ομάδα τροφών. Ναι. Παλιά το κάνανε ίσως αυτό οι χημικές δίαιτες, τότε δίαιτες. Τώρα κάνουμε διατροφή. Ναι. Από όλα, άσκηση, ακούμε τον εαυτό μας. Αν μπορούμε να έχουμε μη τοξικούς ανθρώπους γύρω μας, ναι, το καλύτερο. Πολύ σημαντικό πάντως ο τρόπος ζωής σου. Το τι κάνεις παρέα, τι είσαι, πώς είσαι, πόσο ήρεμο. Σε καθορίζουν οι άνθρωποι. Εκεί είναι η υγεία. Ναι. Όταν είσαι, και εδώ, πες την τσιτά με στρέλα, δεν πάει να φας καλά, δεν πάει να κάνεις την άκρη.
όταν δεν έχει μια ηρεμία, ας πούμε. Κυρία μου, ξέρετε πόσο επίγειμαι τώρα, 1 και 5 λεπτά. Το είδα προηγουμένως. Πόσο ωραίο, πόσο γρήγορα πέρασε. Ναι. Λοιπόν, να πω για το νήσιο στο φοβερό μαγαζί, εκεί μέσα στη Λάτσι, στο Φλίσβο, που λέω πάντα εγώ για το φοβερό μαγαζί νήσος, που έχουμε και τον πρόεδρό μας. Μου έχεις βάλει το βελάκι, τι φαίνεται εδώ πέρα σε μένα. Εδώ. Ναι, εκεί. Καλά λες. Με βελάκι, όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στον άξιο. Ήταν εκεί, ναι. Λοιπόν, νήσο λοιπόν, Χαμάκος, Γαλίτης, Άκης Τσάκος, το φοβερό μαγαζί μέσα στη Μαρίνα, τη Λάτσι, εκεί στα Κότερα, ένα φοβερό μαγαζί. Ένα απόψη είπαμε και για το άλλο μαγαζί που κάνουμε σχόλια, για τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μπακογιάννη, το Ρόδον, του Νείλου, που είναι κοντά στην Κρυσία Νείλου, στο Πειραιά, είπα στην αρχή ένα σχόλιο εκεί. Λοιπόν, πότι μου όμως, μην ξεχάσω το φοβερό τον Αντρέα το Μόρφη, που και σήμερα του έχω πει. Θα του φοράω τα βράδια πάντοτε και στην ώρα που κάνουμε τη Μαρία. Θα του φοράω πάντα μπλουζάκια. Γιατί είναι η εκτίμηση, δεν είναι η αξία, ούτε παίρνω λεφτά για να φοράω. Και ούτε είναι τα πολύ ακριβά. Μα αυτό είναι το καλό του body move στην Ελλάδα και σκίζει. 1000 μαγαζιά τον έχουν, όλες οι λαϊκές, και είναι το φοβερό αυτό όνομα. Γιατί είναι κάτι απλό, σου πάει, και εγώ παιδιά δεν κοιτάω ποτέ τα πλούτα, παρά τι μου πάει με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εμένα νιώθω καλά. Τι με νοιάζει μόνο σε αυτόν, κάνει 100 ευρώ, αν κάνει 50 ή 10 ή πόσο κάνει. Μένα με ενδιαφέρει να έχει πάνω, να το νιώθω ότι πατάει. Body move, το φίλο μου τον Ανδρέα. Το μόνο. Λοιπόν, Μαρία, για να δω τι άλλο. Το είπαμε αυτό, το είπαμε αυτό. Να δούμε να μην κάνει ένα άλλο που δεν το διαβάσαμε σωστά. Έχουμε εδώ κάτι σημαίνει. Ξύλι καρπί, λέει. Έχουμε... όχι, δεν κάνουν πολύ καλά. Πολύ καλό η ξύλι καρπί στο Εβερέστ στο Έντερο. Βέβαια, και εσείς ξέρετε τι σας ενοχλεί, γιατί κάποιος, και κάποια συστατικά που έχουν μέσα τα συντηρητικά, και αυτό κάνουν κακό σε μερικούς, τους σειράζουν. Θέλω να πω για τους ξυλούς καρπούς ότι καλό είναι να τρώμε με μέτρο. Και αν δούμε ότι μας πειράζει, αυτό είναι στο... Έχουν ωμέγα 3 βέβαια πολλά από αυτά. Ναι, μπορούμε να, μπορούμε να πάρουμε τα ωμέγα 3 και σαν από ευθύελαιο. Ιχθυέλαιο. Ναι, οι ξηροί καρποί, όταν κάνεις πολύ κατάχρηση ξηρών καρπών, που καμιά φορά δεν τα μασάμε και καλά και μένουν και κομματάκια, δυστυχώς μπορούν να προκαλέσουν εγκολπώματα στο έντερο. Γιατί πάνε και κάθονται εκεί και σαπίζουν. Έλα. Ναι, λοιπόν, προσοχή για αυτό. Να σου πω, Μαρία, κάτι να το ψάξεις εσύ λίγο. Ιδέες πετάω. Δεν είμαστε εδώ να το δίνουμε τώρα στον Άρη, προσέχουμε και τα λόγια μας. Η Ελένη Νταράλα μας λέει καλή εκπομπή. Ναι, ναι, καλή εκπομπή. Λάκια, Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου, να είσαι καλά. Και άκουγα κάτι, το είπα και προχθές σχολείο φοβερό για τον γιο της στον Γιώργο. Γιώργος Νταράλας, ο γιος του, που τραγουδάει με το Θείο το μεγάλο Νταράλα. Έκανε το πρώτο τραγούδι και εύχομαι στην Ελένη που είναι ένα μάγκης από παιδί. Αυτή πήγε καλά στο χώρο, ξέρεις έτσι, στις πίστες. Τραγουδούσε η Ελένη. Μα την ξέρουμε την καλή την Ελένη. Την ξέρεις, βέβαια. Την Ελένη, ξέρω. Ο γιος, της όμως, ο Γιώργος, έκανε το πρώτο τραγούδι. Αυτό εννοώ. Ναι. Να πούμε καλή επιτυχία για μια φορά. Λοιπόν, και παίζει και μπουζούκι, δεν είπαμε. Παίζει μπουζούκι, λες, ο γιος της. Ο γιος της. Ελένη. Ήταν από το... όχι. Το Ζαπέτα. Ήταν. Δεν ήταν παντρεμένη με το γιο του Ζαπέτα. Ναι, αυτό δεν ήξερα αν παίζει το παιδί τη Ελένη. Δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαίο το παιδί. Δεν είναι τυχαίο, ωραίο όμω. Ωραίο. Μπράβο, Ελένη. Δεν το έχω γράψει, λέει. Ενώ έχουμε την Ελευθεράκη τη Σταματίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα με χαμόγελο. Γεια σου, Σταματίνα. Σταματίνα, λέει, ναι. Ελευθεράκη είναι το επίθετο. Ελευθεράκη, ρε, Σταματίνα, ήταν. Αν μαγειρεύεις, λέει και κάτι ο Λιβέρης, πάλι. Γεια σου, Λιβέρη, όλα τα έχεις κάνει. Όλα μας τα λέει. Αν μαγειρεύεις τον απμό, κρατάς κάθε ουσία. Ό,τι τηγανίζεται, βαραίνει την υγεία. Ωραία. Εντάξει, αυτό με τα τηγανιτά, εντάξει, είπαμε. Ισορροπία, παιδιά. Αν μπορούμε να το κρατήσουμε, εντάξει, και ο ατμός καλός είναι. Πήγα να λοιπόν για Σταματίνα από το Ελευθεράκη, επειδή το μου θυμίζει ένα παιχταρά επί εποχής Δωμάζου στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω κάτι, Μαρία, να το έχεις υπόψη σου, να το ψάξουμε όμως. Ναι, ειδικά εσύ που έχεις συνδιαφέρει. Λοιπόν, ωμέγα 3 είναι τα φοβερά, όχι τα, πώς το λέμε αυτοί που το μονέλα και τέτοια, ωμέγα 3, το κλασικό το φοβερό, η αμποπιασφή μας που είναι το πιο καθαρό, λέει, και το πιο ακριβό. Ναι, εσύ λοιπόν, ναι. Έπαιρνα επί 15 χρόνια. Δεν το σταμάτησα ποτέ. Είναι υπερβολικό αυτό το πράγμα. Δεν το σταμάτησα ποτέ. Πλέον τώρα σταματάει λίγους μήνες, λίγες μέρες. Ναι, κλαίω, δεν έχει σημασία. Έπαιρνα συνέχεια. Να σου πω γιατί λέω μέχρι πριν 5-6 μήνες. Λοιπόν, εδώ έχει 5-6 μήνες που εσύ θα μου εξηγήσει πώς το ωμέγα 3. Μήπως αδυνατήσει, λέει. Πήρα κιλά για πρώτη φορά στη ζωή μου και μου αρέσει. Είμαι αδυνατός.
Κρατούσα το ίδιο στην 69 που ήταν 71. Δεν πήγαινα. Λέω, δεν λέω πώς είναι το ωμέγα 3. Εδώ και 6-7 μήνες που έχω στα ωμέγα 3. Έχω χαρεί που έχω πάρει 5 κιλά και μου βγαίνει εμένα εδώ. Μ' αρέσει, δεν θέλω να είναι. Ξέρει να είναι σκυθροπό το πρόσωπο. Μήπως το ωμέγα 3 που λέει πως κάνει και κάτι σε αδυναμία. Μήπως ισορροπεί τον εαυτό σε τίποτα. Σίγουρα ισορροπεί. Σίγουρα καλά, ισορροπεί. Αλλά δεν νομίζω. Πολυστερίνες, πράγματα, όλα είναι φοβερά. Αλλά μήπως κρατάει. Δεν δίνανε και στα παιδάκια μουρνέλαιο παλιά, θυμάσαι. Ναι. Που μύριζε και το θέλανε. Μήπως κρατάει λύση και τίποτα σε υπάχο. Εγώ δεν το νομίζω. Εγώ μακάρι που σταμάτησε. Ξέρετε. Παίρνω τώρα κάθε 5-6 μέρες ένα άλλο. Σταμάτησα αυτό που έπαιρνα κάθε μέρα χρόνια. Και πήρα για τελευταίες 6-7 μέρες. Κάνει και μια. Τι να ξαναγίσω πάλι. Όχι, όχι το ίδιο. Χαίρομαι που με πήρα από την αρχή. Όχι, νομίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Γράφω όμως μέσα. Τι γράφει. Έγραφε. Έγραφε. Ναι, έγραφε και για αδυνάσμα. Και μου κάτι και έλεγα, τι μου λέει εδώ μέσα το ωμέγα 3 που λέει για πολυστερίνη, για τα. Και για αδυνάσμα. Και έλεγα, έρεσε να με θέλω να δυνατήσω. Εγώ αντίθετα, ήθελα να πάρω κιλό. Για να λέω, α το έχουμε σε μια άκρη του μυαλού. Μπορεί να είναι η ισορροπία που μπορεί να σου κάνει. Λες, δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω ότι άμα δεν ξέρω τι να πω. Άμα δεν ξέρω τι να τρέχει. Μήπως είναι και καλό αυτό για ανθρώπους που είναι για μάτι και με το ωμέγα 3 του έλειωνε τίποτα. Ούτως ή άλλως, λιποτροπικό. Κοίταξε, υπάρχουν και πολλά στο εμπόριο που λέγονται και λιποτροπικά. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω. Μια κανονική διατροφή, μια υγιεινή διατροφή, ένας χωρίς καταστάσεις που υπερβολικές. Ακραία και τέτοια. Όχι, 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 όχι. Αυτά είναι, δεν είναι. Ωραία. Μαρία, μισό λεπτό. Καλησπέρα, είστε πολύ καλοί. Νίκος Μαστρό, την καλησπέρα μου. Είστε πολύ. Γεια σου, Νίκο μου, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Να σας τα εξηγήσω. Όποτε θέλετε. Να είσαι καλά, Νίκο. Και άμα θες και τώρα γράψουμε τι εννοείς και πώς είναι. Λοιπόν, και να φανταστώ, μετράει πάρα πολύ επίσης το να κοιμόμαστε πριν τις 12. Παίζει πολύ σημαντικό. Μην μου λέτε πράγματα, μου λέτε ότι κοιμάμαι μόνο 4 κατά βράδυ. Και δεν κλαίνετε όμως το σπίτι, μπορεί να είμαι και από συνήθεια από το θέατρο και από τις κολοκυκλοπές τη νύχτα 1 με 3, δεν κλείνει το μάτι μου στις 4. Μην μου λες τέτοια πάνω και. Τρομάζω λίγο. Ο καθένας αν πέσω, εγώ 11 Μαρία στο πέρα. Πώς θα κοιμηθείς, άμα θα κάνεις. Θα γυρίζω μέχρι τις 4 και είναι μαύρο μου στιγμή, όπου το κάνεις και λέω, όχι ρε, θα πέσω, εδώ θα γίνει. Ναι, όπως έχεις κοιμηθείς. Μαρία μου, κάναμε πολύ ωραία κουβέντα. Το ξέρα. Ωραία πράγματα μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, σαν κλείνοντας τέλος, παρακαλώ να δείξω μία ακόμη φορά τα βιβλία σου. Ναι, και θέλω να πεις παρακαλώ που σε βρίσκουμε, θα μιλάς όσο δίνουν τα βιβλία σου. Κοίταξε, αυτό είναι το Ώρα να λάμψεις, το δεύτερο μου βιβλίο που έχει και διατροφικά στοιχεία μέσα και συνταγές ομορφιά σώμας. Αυτό το μαγειρέμα καλλιτικά είναι μόνο για να φτιάχνουμε τα δικά μας καλλιτικά που τα κάνω και σε σεμινάρια. Και ετοιμάζεις για το τρίτο. Ναι, και το δεύτερο. Πού σε βρίσκουμε διαφορετικά. Μπορούμε να με βρούνε και στο κανάλι μου στο YouTube Μαρίνα Σεραφιμίδου. Επίσης στο marinasaraphimidou.gr που είναι το ιστολόγιο μου. Στη σελίδα μου στο Facebook μαγειρεύω καλλιτικά με ελληνικά. Τα τηλεφωνά μου υπάρχουν. Και στο mail μου. Εντάξει, τώρα δεν το έχουμε γράψει και δεν θα το θυμούνται. Ναι, στο email. Αλλά, θα σε βρει όμως έτσι με. Είναι πιο άμεσο. Όταν σου στείλω μήνυμα. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορώ να μου στείλει. Μαρίνα Σεραφιμίδου. Σωστό. Στα λατινικά. Λατινικά. Την έχουμε εδώ τη Μαρία σε ετικέτα. Και μόνο σου παρακολουθεί την εκπομπή, έχετε δει ότι πριν από λίγο έκανε κοινοποίηση. Το μεσημέρι κοινοποίηση. Άρα την βρίσκεται πανεύκολα. Ναι. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να πηγαίνει καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Να πηγαίνουν καλά τα διαβάσματά στα βιβλία και τα γραψίματά σου, ό,τι άλλο ετοιμάζει. Έτσι. Και να κλείσουμε και με αυτό εδώ πέρα του. Μετά από τον Νίκο μας έγραψε την καλή κουβέντα ο Μαστρό, ο Ολιβέρης, πρόγραμμα διατροφής θέλουμε Μαρία, το καλοκαίρι έρχεται, μην έρθει τρικυμία. Η διατροφή δεν σταματάει, φίλοι μου αγαπημένε. Είναι όλο το χρόνο και όχι μόνο για το καλοκαίρι. Σωστά. Παιδιά, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Ακούσατε ωραία πράγματα, τα λέμε σε... Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Αν γράφει τώρα καλό βράδυ και εμείς τελειώνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Η εκπομπή θα είναι και ανεβασμένη. Την ξαναβλέπετε. Να είστε καλά. Θέλετε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ, Μαρία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.